Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Ράδιο Μαρμίτα. Ράδιο Αρβίλα πήγα να πω. Δεν σου κάνω πλάκα. Ράδιο Αρβίλα πήγα να πω. Λες και μου κανάκες. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Ξεκινήσαμε με τους Σουηδούς Dream State, με το τραγούδι Evolution, ένα κομμάτι που ξεκινούσαν τις εκπομπές μου στο κίτρινο ραδιόφωνο όταν βρισκόμουν, έτσι. Τώρα είμαι στο Λίμπερο, επαναλαμβάνω, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 και φυσικά έχω την ευχαρίστηση να έχω δίπλα μου όχι τον Τάσο Τρέγια που είμαστε καθημερινά. Ο Τάσος, υπάρχει ένα οικογενειακό, θα το ονομάσω, πρόβλημα και θα στο αφήσουμε έτσι το θέμα. Πιστεύω αύριο να είναι μαζί μας. Αυτό, οτιδήποτε άλλο νομίζω αν θέλει θα το πει ο Τάσος στον αέρα. Λοιπόν, έχω όμως τον έχω, εγώ στο έχω βγάλει αυτό, έτσι, την καλύτερη, ναι, την καλύτερη, τον καλύτερο έκτο παίκτη εδώ του Λίμπερο 107,4, την πρώτη, τον καλύτερο έκτο παίκτη, την πρώτη καλύτερη αλλαγή, που φυσικά είναι ο Στέλιος Παπαντονίου από το Pauk Day. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους φίλους κρατές του Λίμπερο. Ο μπαμπάς μας ακούει? Ο μπαμπάς δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί είναι σπίτι. Οπότε σπίτι σήμερα. Ξέρει ότι θα έρθω, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν τον ρώτησα. Αλλά δεν θα ακούσει. Δεν δουλεύει η ταξί σήμερα. Όχι, όχι. Δεν δουλεύει σήμερα. Ρεπουδάρι. Όχι, δεν ρεπουδάρι, ήταν πρωινός. Α, ήταν πρωινός. Εντάξει. Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Τώρα λέει και φαντάζομαι είναι ωραίο να είμαι ο πατέρας, ας πούμε, να δουλεύω, να είμαι στο ταξί και να ακούω το γιο μου. Είναι ωραίο. Στο ραδιόφωνο. Ναι. Ωραίο είναι. Δηλαδή δουλεύω και ταυτόχρονα ακούω στο ραδιόφωνο το γιο μου, ρε παιδί μου. Εντάξει. Για μένα θα ήταν ωραία σκέψη, ωραία συντροφιά, αν ήμουν ο πατέρας, ας πούμε, να ακούω το γιο μου. Για μένα. Τώρα φυσικά νομίζω ότι είναι για τον πατέρα σου. Είπαμε ο κύριος Γιάννης, θυμάμαι καλά. Ναι, έχει μνήμη, ρε φίλε. Ναι, από μνήμη καλά τα πάω. Μετά τα πάω. Όταν μεγαλώσω, πώς θα πάει η μνήμη. Από μνήμη καλά τα πάω, σχετικά καλά νομίζω. Ναι, τώρα σκέψω ότι σου το είπα πριν μια εβδομάδα και ναι, είναι Γιάννης, ένα Γιάννης. Όνομα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι. Τα συνδέω με κάποια πράγματα, έτσι. Τώρα τον πατέρα σου συνέδεσα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Βέβαια, αυτό βοηθάει. Είναι τεχνική, ναι, για να θυμάσαι πράγματα. Αυτό το κάνω συνήθως με τα νούμερα, να ξέρεις. Το κάνω συνήθως με τα νούμερα. Δηλαδή, για να θυμηθώ, δηλαδή τα νούμερα του κινητού, παραδείγματος χάρη, αυτά που χρησιμοποιώ πολύ, ναι, των φίλων μου, τα ξέρω, δηλαδή μπορώ να σου πω 20 νούμερα κινητά απ' έξω. Αλλά τα έχω με μία αντιστοιχεία στο μυαλό μου. Δηλαδή, το δικό. Έχει σχεδιάσει με κάποιο τρόπο. Θα σου πω. Τα πρώτα τέσσερα που είναι, ας πούμε, κάποιες αντιστοιχίες που είναι 69, ξέρω εγώ, τα 69 και μετά τα άλλα δύο νούμερα είναι 4-5 είναι. 4-5 αντιστοιχίες είναι. Ήδη 49 μπορεί να είναι, 77 ή 80, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά τα επόμενα 6 τα χωρίζω σε δύο τριάδες. Ναι, είναι λίγο ψυχαναγκαστικό αυτό, μην γελάς. Τα χωρίζω σε τριάδες και κάνω μια αντιστοιχεία. Δηλαδή, το αν το δικό σου είναι 7-20, ξέρω εγώ, 6-90, θυμάμαι 7-20-30. Ζαλίστηκες? Ναι, ζαλίστηκες. Έκανα λίγο, ναι, ναι. Okay, σου, ναι, λέω τα κινητά των φίλων μου, αυτά που χρησιμοποιώ τακτικά, μπορώ να σου τα πω και τα 20 απ' έξω. Έτσι, και τα 10 ψήφια, έτσι, να σου πω 69, να σου πω, ναι, Στέλιος Παπαντονίου, 69-80-3-72-3-14. Δεν αυτό το δικό μου τηλέφωνο, ναι, και να τηλέφωνο, δεν με βρείτε. Μην πάρετε, δεν θα απαντήσει. Δεν θα απαντήσω ποτέ. Να σας πω μερικά. Από Τάσος Τρέγιας, 69-44-4, γι' αυτό είναι πολλά τεσσάρια, 4-4-4-3-3-3. Πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, μην τον πάρετε. Και άμα το βρείτε, και άμα το βρείτε, γράψτε μου. Ναι, έχω καλή, έτσι, το έχω πει πολλές φορές, καλή σχέση με τα νούμερα. Με αλλά αυτούς τηλεφώνων δεν μπορώ καθόλου. Σκέψου ότι Είχε γίνει μια φάση, τέλος πάντων, στο στρατό που τους αριθμούς των γονιών μου δεν τους ξέρω απ' έξω. Όχι, σε τέτοια φάση. Ναι, εντάξει. Δεν τα χρησιμοποιείς και τόσο πολύ, εντάξει, λογικό. Και είναι η φάση που έχεις τις επαφές, πας στις επαφές, ναι, και τηλέφωνο. Σωστό. Έχω πάρει ένα άλλο τηλέφωνο τον πρώτο μήνα στο στρατό, τέλος πάντων, και τα λοιπά, που δεν είναι το καλό μου κινητό, ναι, και κάτι παθαίνει. Είναι εκείνο που δεν είχε ούτε κάμερα ούτε τίποτα, γιατί πρώτη φορά δεν ξέρεις τι παίζει. Κάτι παθαίνει και διαγράφονται όλες οι επαφές. Άντε και τώρα δεν έχω κανέναν. Το σταθερό. Δεν έχουμε σταθερό, οπότε δεν μπορούσε να πάρει σταθερό. Δεν μπορείς να πάρεις. Καταστράφηκες. Περίμενες να σε πάρουν αυτοί. Προφανώς. Και έβλεπα άλλον τους αριθμούς, λέω. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι τώρα, το σηκώνουμε γι' όλο. Ντροπή. Ντροπή. Βασικά μόνο τα τρία τελευταία ξέρω και τους ξεχωρίζω. Ναι. Αλλά μόνο τα τρία τελευταία. Εντάξει, εσείς τώρα ήσουν και φαντάρο σε μια περίοδο που τα κινητά. Δηλαδή, εσύ παραδείγματος χάρη ήσουν φαντάρο και μπορούσε από το κινητό σου να δει ματ.
Το 17. Ναι, ναι, να δεις την κοπέλα σου, να μιλήσεις face to face με την κοπέλα. Ναι. Εμείς όταν ήμασταν φαντάροι, με σήματα καπνού συνεννούμασταν, να ξέρεις. Σήματα καπνού. Πολύ ναι. Πιο δύσκολη θητεία. Πλάκα κάνεις. Ναι, προφανώς. Αυτό το συζητούσαμε, το συζητούσαμε και ακόμα το συζητάμε ότι άμα δεν είχες smartphone στη θητεία, δεν την πάλευες. Ναι. Όχι, είναι τώρα η τεχνολογία και αυτό φάνηκε, μια που το λέμε φάνηκε, πόσο απαραίτητη και πόσο πολύ έτσι μας ευνόησε στη φάση τώρα με την, καραντίνα. Με την καραντίνα, έτσι. Που μπορούσαμε, μπορεί βέβαια, εντάξει, δεν ήταν το ίδιο από το να βγεις με τους φίλους να πιεις καφέ και εκεί, αλλά εμείς έχουμε... Με βιντεοκλήση 5-6 άτομα και λέγαμε τις βλακές μας, τουλάχιστον έτσι χαχαχαχουχου, λίγο σπάναμε έτσι αυτό το ότι δεν έβλεπε ένας τον άλλον. Έστω και από βιντεοκλήση, έτσι. Κάτι είναι γι' αυτό. Ή σκέψου τώρα οι παππούδες τα εγγόνια τους. Και γενικότερα. Έχω το φίλο μου στην Αμερική, τσακ, πατάω ένα τέτοιο, τον βλέπω, με βλέπει, μιλάμε. Είναι τεράστιο. Τεράστιο είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Και μόνο ένας που δεν, δηλαδή ένας ηλικιακά κοντά στη δική μου ηλικία ή μεγαλύτερος. Μπορεί να το καταλάβει αυτό, γιατί αυτός έχει ζήσει και το πριν. Ναι. Εσείς δεν το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα το πριν. Μπορεί να το καταλάβετε. Και πριν κάνει κινητά. Ναι, έτσι. Εμείς είμαστε σε μια φάση στο μετέχμιο. Γιατί δηλαδή η ναι. γενιά μου είναι σε φάση που έχει προλάβει και την παρέα της γειτονιάς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βγαίνει στη γειτονιά και να παίζει με τα παιδιά. 27, δεν είσαι, είπαμε. Ναι. Προς τα τελευταία της, αλλά το προλάβαμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βγαίνω με τα παιδιά της γειτονιάς να παίξουμε ή να ωραία. Πάμε. Εγώ να σου δώσω φάση. Όταν ήμασταν, ας πούμε, έτσι λίγο πιο μικροί από σένα, λέγαμε πράγμα, γιατί τότε είχαμε και τρέλα με τον μπάσκετ, εντάξει, λέγαμε, πρόσεξε, εγώ μένω εγώ σταθμό εδώ, έτσι. Και λέγαμε η παρέα, δεν υπήρχαν κινητά, έτσι. Παίζαμε μία μέρα μπάλα και λέγαμε αύριο στις 5 η ώρα, γιατί υπήρχε και το κοινή ησυχία, έτσι, πριν τις 5 δεν μπορούσε να βγει, έτσι. Ναι. Λέγαμε 5 ή 6 ώρα το απόγευμα θα πάμε στο Ποσειδόνιο για μπάσκετ. Στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο. Είχε εκεί 9-10 μπασκέτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχουν τώρα. Αφού είναι το τέτοιο. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμη. Φυσικά. Σοβαρά μιλάς. Στο Ποσειδόνιο ακόμα παίζουν μπάσκετ καγάνι. Έχει... Εγώ εντάξει. Αν και πηγαίνουν τακτικά και για καφέ. Αλλά δεν ήταν τις μπασκέτες. Υπάρχουν έχει, ακόμη. Ναι, ναι. Τέλος πάντων πηγαίναμε. Πρόσεχε. Ούτε κινητά υπήρχαν ούτε τίποτα. Και λέγαμε 6 ώρα. Και μαζεύονταν η παρέα 6 ώρα εκεί πέρα και παίζαμε μπάσκετ. Έτσι πέραμε το λεωφορείο, πηγαίναμε εκεί πέρα. Ή και με τα ποδαράκια καμιά φορά περπατούσαμε 6 ώρα μπάσκετ. Κατάλαβες. Δεν λέγαμε, έλα, Στέλιο, πού είσαι, ρε, με το κινητό, πού είσαι, εμείς φτάσαμε, πού είσαι. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, για να καταλάβεις τη διαφορά. Μη σου πω ότι παίζαμε και μικρή κρυφτό και τέτοια, δεν τα προλάβες αυτά εσύ. Μη μας λες τέτοια πράγματα. Σανταλίνα, μανταλίνα, αυτά δεν τα προλάβες. Όχι, αυτό δεν το προλάβω, αλλά κρυφτό και τέτοια παίζαμε και ειδικότερα, εντάξει. Γιατί εγώ έχω τύχει να έχω και χωριό, που είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις ένα Σαββατοκύριακο στο χωριό. Ή να έχεις 15 μέρες να κάθεσαι στο χωριό, που είναι μικρό χωριό, που έτσι. Οπότε. Δεν είχαμε ίντερνετ καφέ στο χωριό, είχαμε δύο καφενεία. Οπότε αναγκαζόμασταν να μπούμε σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Το ότι θα πάμε να παίξουμε μπάλα, θα πάμε να ασχοληθούμε με το ποδήλατο. Το χωριό δεν είχε, τι είπες, δεν είχε ίντερνετ, δηλαδή. Ντροπή. Μία ναπάλμ να το ρίξουμε, να το κατεδαφίσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Έχουμε ψωμάκι, υπάρχει αρκετό, έτσι. Να πούμε ότι είναι Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη τέτοια ώρα. Βέβαια, τέτοια ώρα, εκτός αν υπάρχει παράταση ή την απόκτηση να πει στο ξύλο. Την άλλη Τετάρτη, τέτοια ώρα, θα ξέρουμε τη μία ομάδα από τους δύο τελικού, εκτός αν υπάρχει παράταση πέναλτι. Γιατί αυτήν την ώρα θα ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, έτσι. 9.30 ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. 9.30 ξεκινάει. Δηλαδή σε 10 λεπτά θα ξεκινάει ο ΠΑΟΚ. Άρα έχει τελειώσει, εκτός αν υπάρχει παράταση πέναλτι. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Υπάρχουν και κάποιες ειδησούλες και από Άρη και από ΠΑΟΚ. Και για τον μπάσκετ ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Πραγματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό, τι να πω, αυτό ο Άρης πραγματικά. Τουλάχιστον εμείς που ζήσαμε την δεκαετία της αυτοκρατορίας, πραγματικά σε αυτά πιστεύω. Θέλω να σου πω, είναι σαν να είπε ο Θεός, φυσικά σε ποιον το είπε, να το διαλέξει. Είπε, θα περάσετε 10 χρόνια, θα τα πάρετε όλα, θα τα ζήσετε, ρε παιδί μου, αλλά μετά θα ασχολούνται, όποιος θέλει να ασχοληθεί, ας πούμε, διοικητικά με αυτή την ομάδα, θα είναι, τι να πω, καρικατούρα. Κάπως έτσι μπορώ να το δω. Θα καταλάβει ο κόσμος. Σε λίγο θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Πραγματικά. Αν και είναι χθεσινό, χθες δεν μπορούσαμε εδώ με τον Τάσο, υπήρχαν πολλά θεματάκια. Κάτσε λίγο να το δω. Έδωσε μία συνέντευξη ο γιος του κυρίου Μπούμπουρα που είχε τον. Τον ύφε στο Λίμνο δεν μπόρεσε να τον κουμαντάρει και κάποιον ηρευόταν τον Μπούμπουρα για τον Άρη. Εντάξει. Θα διαβάσω αυτό γιατί έδωσε κάπου άνθρωπο. Υγεία να έχει 100 χρόνια να ζήσει. Έδωσε κάπου. Α, πού έδωσε. Ναι,
στην Έρα Σπορ έδωσε και είπε κάτι για τον Άρη. Του κάνει και μια ερώτηση για, την, για τον Άρη. Εκεί θέλω λίγο να θα σχολιάσω. Αλλά όλα αυτά και φυσικά και με ρεπορτάζ πάω και με οτιδήποτε υπάρχει θα τα σχολιάσουμε εδώ. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 και θέλουμε και τη δική σας άποψη στον Άρη. Ξεκινάω εγώ με, τον, με τη Μάζδα Μανατίδου. Ευχαριστούμε για άλλη μια βραδιά. Είναι βασικός υποστηριχτής εδώ του ραδιοφώνου και της εκπομπής. Μια Μάζδα Μανατίδου που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda ή το Mastora του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν ερωτήσεις, απορίες, ως αναφορά τη Mazda Manatidis, το 2310-924-931. Λοιπόν, Στέλιο, κάτσε να δω και την ώρα, γιατί είπαμε να κάνουμε τα διαλυματάκια στο σωστό του timing. Να ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε, με ΠΑΟΚ, από την επικαιρότητα που αφορά και τους δύο, νομίζω. Διότι, επαναλαμβάνω, την άλλη Τετάρτη, τέτοια ώρα, θα ξέρουμε τον ένα από τους δύο κατά πάσα πιθανότητα και θα θέλουμε άλλες δύο ώρες για να ξέρουμε το ζευγάρι του τελικού. Αυτό που διάβασα είναι ότι τελικά και στους ημιτελικούς θα έχουμε ξένους διαιτητές. Βέβαια υπάρχει και εσύ θέλω να μου δώσεις αν υπάρχει έτσι κάτι περισσότερο από το ρεπορτάζ και είναι ανησυχητικό για μένα, έτσι. Δεν ξέρουμε, είναι λεπτομέρεια ή δεν το διάβασα εγώ σωστά. Δεν ξέρουμε αν στο ΒΑΡ είναι ξένοι ή ότι αν στο ΒΑΡ δεν είναι ξένος είναι μισή δουλειά κατ' εμέ, έτσι. Εκτός για να σου δώσω το λόγο, αν σε κάθε αμφισβητούμενη φάση πηγαίνει και την κοιτάζει ο ξένος. Εγώ δεν έχω κανέναν Έλληνα, να σου πω την αλήθεια, εμπιστοσύνη, όταν λέω κανέναν. Ιδιαίτερα όταν αυτά που διαβάζουμε φαίνεται ότι ο κύριος Τίγρης έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή των περισσότερων ενώσεων, άρα και τον έλεγχο, ενδυνάμει έλεγχο της ΕΠΟ, άρα και της διαιτησίας. Θέλω να μας δώσεις εσύ το ρεπορτάζ και το σχόλιο το δικό σου. Εγώ δεν έχω. Βασικά, αυτή είναι μια σωστή παρατήρηση και μια σωστή ερώτηση για το αν είναι στο ΒΑΡ ξένος διαιτητής. Έτσι, ναι. Γιατί είναι πολύ γενικό αυτό. Okay, ξένος διαιτητής. Ναι. Ξένος διαιτητής μέσα στο γήπεδο. Ναι, στο ΒΑΡ. Το ΒΑΡ είναι το που είναι. Γιατί είχαμε περάσει από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υπήρχε ξένος διαιτητής μέσα στο γήπεδο και Έλληνας διαιτητής στο ΒΑΡ. Και μετά περάσαμε στο επόμενο στάδιο που στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στα ντέρμπι, ήταν ξένοι διαιτητές παντού. Παντού. Έτσι, σωστά τα λες. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου ότι ούτε εγώ έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Σε κανένα δεν έχω εγώ. Και νομίζω ότι ακόμα και λάθος να έκανε κάποιος διαιτητής, ή ακόμα και χαρακτηριστικά να θυμόμαστε όλοι ότι κάποιος έχει αδικήσει τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ σε κάποιο παιχνίδι. Mm-hmm. Ξέρεις ότι δεν το έκανε από σκοπιμότητα, δεν το έκανε γιατί κάτι παίζει από πίσω. Mm-hmm. Το έκανε γιατί απλά. Έκανε λάθος. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο. Και εντάξει, τώρα εγώ θα μιλήσω για τη δική μου ομάδα, εσύ θα μιλήσεις για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να προσέξουν λίγο γιατί εδώ παίζεται ένα. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος αυτό. Παίζουν τώρα με την αγωνία και με το συνέστημα μιας ομάδας που έχει να πάρει 50 χρόνια τίτλο και μιας ομάδας που έχει πολύ κόσμο από πίσω, έτσι. Πρέπει να προσέξουν λίγο. Αν είναι καλύτερη ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο και κερδίσει τίμια, θα τη χειροκροτήσουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπράβο και να πάει στο καλό. Δεν θα ανεκτούμε ούτε αρά ούτε ανάποδο, έτσι. Ιδιαίτερα μετά από αυτά που γίνανε στο πρώτο μάτς. Εντάξει, να προσέξουν εκεί στην ΕΠΟ και ο Μήλο Αγίου Γεωργίου, ο Περέιρα και ο κύριος. Πώς λέγεται, ο κύριος. Ο Αριανός, ο πρόεδρος, ο κύριος Γραμμένος. Που είναι και ξεγραμμένος, να προσέξουν πάρα πολύ, εντάξει. Μιλάμε, παίζετε με την αγωνία και με το συνέστημα χιλιάδων κόσμου, έτσι. Δεν θα ανεκτούμε άλλη αδικία. Σε ένα μάτς που αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να γίνει καν, έτσι. Έπρεπε να είναι 0-3 το πρώτο μάτς, δεν ξέρω αν μετά γίνεται το δεύτερο, αλλά φάνηκε ότι ο ξένος ήταν Έλληνας ο διαιτητής τελικά. Ο ξένος, ο Πορτογάλος, ενήργησε σαν Έλληνας. Λοιπόν, άρα για μένα, αν είναι Έλληνας στο ΒΑΡ. Πραγματικά μόνο, επαναλαμβάνω, αν πηγαίνει ο ξένος σε όλες τις αμφισβητούμενες ή αν έχει τόσο καλή οπτική σε όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις και τις παίρνει πάνω του. Αλλιώς θα πρέπει να πηγαίνει στην τηλεορασίτσα να τις βλέπει. Εγώ δεν εμπιστεύω με κανέναν. Ακόμη και αν το λάθος γίνει υπέρ της ομάδας μου, έτσι το ίδιο θα σου πω. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Καλά, ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου
Παντού, ρε παιδί μου, ξένοι διαιτητές. Εντάξει, τώρα οι Έλληνες δεν έχουν δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια. Και ειδικότερα όταν πρόκειται για αγώνες που ουσιαστικά κρίνουν μια πρόκριση σε ένα τελικό, ε. Έτσι, και με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ομάδα σε ένα ημιτελικό. Άκουσε, τώρα εγώ δεν θα πω ότι ο Παοξής δεν θα στεναχωρηθεί αν αποκλειστεί. Θα στεναχωρηθεί, αλλά είναι και μια ομάδα. Εντάξει, δεν έχει, και ο Παοξής δεν έχει πάρει τόσα τρόπαια, αλλά μια ομάδα που έχει πάρει τρία προηγούμενα χρόνια τρία κύπελα, έτσι. Ο Ολυμπιακός τώρα για την ΑΕΚ να μην μιλήσουμε. Εντάξει. Ο Άρης υπάρχει δίψα και είναι τέτοια η δίψα δεδομένη, διότι βλέπει ότι και καλή ομάδα έχει και είναι κοντά, ρε παιδί μου, σε ένα στόχο μισού αιώνα, έτσι. Άμα κερδίσει η ΑΕΚ, να είναι καλύτερη, εντάξει, να παίξει καλύτερα, είναι και πιο τυχαίρη, εντάξει, μπορεί να είναι και πιο τυχαίρη. Παίζει και αυτό ρόλο, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε τίποτα αν είσαι τυχερός. Δεν είναι θέμα ούτε του Άρη ούτε της ΑΕΚ αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν θα ανεχτούμε λοιπόν αδικία. Να το προσέξουν και ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Μήλος που μας χαιρετάει, που δεν τον ενδιαφέρει καν να μου πει θα φύγει, θα πάει στην πατρίδα του, τον ενδιαφέρει. Ούτε καν. Δεν ξέρω κι αν είναι καν εδώ αυτός βασικά, γιατί λέει θα αναλάβει ένας Ισπανός, νομίζω τώρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, κάτσε τι λέει εδώ ο Γιάννης. Ζάχο, πες λέει τον. Για σένα, επειδή είσαι μικρότερος, για να μιλήσεις, λέει, στην κοπέλα σου, στην γκόμενα, γιατί εγώ λέω γκόμενα και με βάζει χέρι ο Γιώργος. Μην λες γκόμενα. Ναι, γκόμενα, τι να την πω. Πώς να την πω, γκόμενο. Γκόμενα. Τέλος πάντων, για να μιλήσεις, λέει, στην κοπέλα σου, έπρεπε να πάρεις στο σπίτι της και να μην το σηκώσει η μάνα της, βέβαια. Βέβαια, η μάνα της ή ο πατέρας της. Εγώ πολύ θα με τον πατέρα. Βέβαια, τη μάνα την καλοπιάνεις, μπορείς να κάνεις. Βέβαια τότε δεν υπήρχε και αναγνώριση κλήσης, έτσι οπότε δεν μπορούσαν να σε καταλάβουν ποιος είσαι. Καλά, ναι. Εντάξει, είτε έπαιρνες από καρτοτηλέφωνο, υπήρχαν τότε ούτε καρτοτηλέφωνα, υπήρχαν έξω, υπήρχαν οι θάλαμοι αυτοί. Και υπήρχαν φυσικά και τα περίπτερα. Έβαζε το διφραγκάκι. Το χωρί σε ελληνικές ταινίες. Αυτό ναι, που πηγαίνει ναι, στο ναι. περίπτερο και. Βέβαια, ναι. βέβαια, έτσι. Εγώ ήμουν μικρούλης απέναντι ήταν ο Μανάβης. Πήγαινα μικρός τώρα, σου μιλάω, 5-6 χρονών. Και καλά του σκούπιζα την αυλή, γιατί είχε αυλή και έπεφταν φύλλα. Του σκούπιζα την αυλή, μου έδινε δύο δραχμές και πήγαινα ένα παγωτό. Ζωάρα. Για παιδάκι τότε μια χαρά. Ναι, δύο παγωτό. Ό,τι καλύτερο. Για μεγαλεία. Μεγαλεία. Όπως λες και εσύ, ζωάρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Ζάχο και Στέλιο. Θυμάμαι, λέει, που λέγανε επειδή είπα Τσανταλίνα Μαντελίνα. Ναι, το παρακάτω δεν γίνεται να το διαβάσω, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ το παρακάτω, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Τσανταλίνα Μαντελίνα, ξέρεις τι είναι. Το έχω ακουστά τώρα ακριβώς. Η μακριά η γαδούρα που λέει, που ήταν 3-4 σώματα έτσι σκεφτεί και πηδούσε. Μακριά γαδούρα, ξέρω. Κάπως έτσι και πηδούσε πάνω. Τέσσερις, τρεις, τέσσερις ανάλογα σε πόσα άτομα ήταν κάθε τέτοιο. Και αφού πηδούσες στις πλάτες των αλωνών και δεν έπρεπε, αν έπεφτες κάτω, γινώσουν εσύ το τέτοιο και ναι. οι άλλοι. Ο πρώτος έβαζε από το 1 στο 10 ένα τέτοιο και έπρεπε να το βρει. Αν δεν το έβρισκε ο από κάτω, ξαναπηδούσε μέχρι να το βρει. Ή μέχρι να πέσει κάποιος. Αυτό ήταν η Τσανταλίνα Μανταλίνα. Τι γνώση μεταλαμπαδεύω γνώσεις. Ρε παιδιά, στη νέα γενιά του Λίβερο 1,4. Μεταλαμπαδεύω γνώσεις εδώ στο νεαρό δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έτσι είναι όπως τα λέει και ο Αντρέας, να τον καλησπερίσουμε και τον Κυριάκο και τον Γιώργο. Εντάξει, παιδιά, καλησπέρα στέ και δεν θα λέω. Μην με στέλνετε με καμιά δεκαριά καλησπέρες και τέτοια. Το λέω συνέχεια αυτό. Δεν είμαστε τα παιδιά της Καλαμαριάς, έτσι. Λίμπερο είμαστε. Άρα συνεχίζουμε. Α, δεν συνεχίζουμε. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δώσει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και εγώ Άρη. Και θα ανοίξουμε αμέσως τις γραμμές όσο δυνατόν γρηγορότερα, να αφήσουμε και τον κόσμο να μιλήσει. Έχουμε και αγωνιστική δράση σε όλη την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και μάτς Ισπανία-Γερμανία. Υπάρχει ο τελικός το βράδυ Ιταλίας και γενικά αρχίζει και η Αγγλία σήμερα. Άρχισε μάλιστα το πρώτο μάτς. Η Άστον Βίλα παίζει με την Σέφιλντ. Είναι 0-0 στο ημίχρονο, τώρα δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, και γενικά όλη η Ευρώπη θα πέσει ποδόσφαιρο και θα χορτάσουμε τουλάχιστον ποδόσφαιρα με άδεια με γήπεδα στο όλο το καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανασχόμαθα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ, πίσω από τα δύο μικρόφωνα εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ. Στέλιο, θα δώσει πρώτα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ότι είναι. Έτσι, ό,τι έχει το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αν υπάρχει κάτι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο σχολιασμό και τη επικαιρότητα.
Θα πω κι εγώ έτσι ένα-δύο πραγματάκια. Δεν έχει πολλά πιο πολύ αυτό το σχόλιο που θέλω για τον Ιω Μπούμπουρα. Να, ναι, τέλος πάντων. Ξεκινάμε. Τώρα, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, να πούμε μια ευχάριστη είδηση είναι το ότι σήμερα ο Μίσιτς εγχειρίστηκε και ήταν όλα καλά, τέλος πάντων. Η επέμβαση χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη. Και ουσιαστικά πήρε εξιτήριο και είναι στο σπίτι του. Οπότε, μάλλον χθες εγχειρίστηκε και σήμερα, ήταν, ναι. Και σήμερα πήρε εξιτήριο και γύρισε στο σπίτι του. Έκανε και μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό Instagram που ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους και στο νοσοκομείο κτλ. Είναι ένα σημαντικό αυτό, γιατί είπαμε ότι προέχει πάνω απ' όλα υγεία κτλ. Ανεξαρτήτου χρώματος, ομάδας και καλά, πάει λέγοντας. Αυτονόητο αυτό. Πόσο είναι έξω ο παίκτης, πόσο θα είναι έξω? Ακόμα δεν έχει βγει προς τη δημοσιότητα αυτό, αλλά θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Θα το δούμε. Λογικά θα μαθευτεί αυτό, ωραία, το πόσο καιρό θα λείψει. Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ εν όψη του Όφη, που θα είναι ένας αγώνας που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, δεν θα έχει στην διάθεση του τον Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος, όπως ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και αυτός, και μάλλον θα προστατευθεί εν όψη του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι καλά θα κάνουν να τον προστατεύσουν εν όψη Ολυμπιακού, γιατί ο Βιερίνια, ανεξαρτήτου απόδοσης, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ζει και τον θέλει ο ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια, γιατί μια του κίνηση, μια πάσα, κάτι μπορεί να κάνει την διαφορά, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τον έχει ανάγκη στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, και πόσο μάλλον σε έναν ημιτελικό που είναι ο Γιώργος Καραϊσκάκης, και αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Τώρα, από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό μια που είπες για ημιτελικό, και επειδή και τις δύο ομάδες τις ακουμπάει, αυτό που διαβάζω εδώ πέρα, ότι αύριο θα γίνει διοικητικό συμβούλιο για να αποφασιστεί για κόσμο. Ναι, έκανε το διοικητικό συμβούλιο. Ναι, αύριο είναι. Να βγει μια απόφαση όμως, να μην υπάρχει αυτό, να υπάρχει αν θα γίνει, αν θα έχει κόσμο ή όχι. Πρέπει να βγει μια απόφαση, γιατί και στην Ελλάδα δεν βγαίνουν. Λογικά θα βγει αύριο. Λογικά. Ναι, λογικά θα βγει μια. Υπάρχει ένα 5-6 ομάδες, λέει, που θέλουν να έχει κόσμο, και κάποιες άλλες που δεν θέλουν. Εγώ επαναλαμβάνω, η άποψή μου είναι, να ακούσω και τη δικιά σου θέλω. Η άποψή μου είναι ότι άμα θέλουμε έτσι να είναι σε γενικές γραμμές, γιατί ακριβώς ισότιμο, τουλάχιστον ημιτελική δεν μπορεί να είναι, πρέπει να έχει ξένους διαιτητές και στο ένα 20% κόσμο, έτσι. Γιατί τα πρώτα μάτς είχαν γίνει με κόσμο, έτσι. Έστω ένα 20%, 25, 15 ή 30, πόσο θα αποφασίσουν, έστω κάποιοι να υπάρχουν στο γήπεδο. Βέβαια, πάντα με τα μέτρα που. Με τις αποστάσεις. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, θα μου πει κάποιος, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, ακόμη και με 20% και με 25, δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Τι θα κάνει, θα είναι ο άλλος 2 μέτρα από τον άλλον, είναι δύσκολο. Και άντε αυτό που είπα, το έλεγα για πλάκα, και μάλλον θα γίνει, άμα θα έχει κόσμο. Και είναι 0-0 ο Άρης, και έχει 2 μέτρα ο ένας από τον άλλο. Και βάλει στο 95, γίνει το 1-0. Δεν θα αγκαλιαστούν με το διπλάνο, τι θα κάνει να τον πει. Φύγε από εδώ, έχει κορονοϊό. Είναι, είσαι στον τελικό. Ναι. Και ναι, δεν θα κάνω. Τι κορονοϊό, θα φάω και 2 κιλά κορονοϊό. Φέρε μου να το δαγκώσω. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Αλλά επαναλαμβάνω, να κόψουμε έτσι την πλάκα. Και το δίκιο είναι φυσικά και στα μάτς των play-off, τα μάτς που έγιναν χωρίς κόσμο, και στα αντίστοιχα παιχνίδια. Δεν πρέπει να έχει κόσμο. Αυτό είναι το δεδομένο. Αν αποφασίσουν, επειδή μου, να υπάρχει 20% ή 25% ή 30% ή 15% ή 10%, δεν ξέρω, από εδώ και πέρα να το αφήσουν. Αν και δύσκολο το βλέπω κι εγώ, γιατί λέει για κάποια νέα κρούσματα και έτσι 50 και τέτοια, αλλά επειδή είναι τα περισσότερα σε χωριά εκεί, σε κάποια αποκλεισμένα. Στην Ξάνθη, ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, να βγει μια απόφαση, να μην υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου, να μην κρέμεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγει μια απόφαση και να τελειώνει και αυτό το θέμα. Εγώ έχω μια απορία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αν όντως θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι μιλάμε για ένα ποσοστό εκεί κοντά στο 20% της χωρητικότητας του κάθε γηπέδου. Ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έχει 22.000 διαρκείας. Ναι, εντάξει, είναι πρόβλημα. Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα για να μπουν στο γήπεδο από τα διαρκείας? Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άλλο να έχει μια ομάδα πολύ λιγότερα διαρκείας, οπότε πάνω κάτω καλύπτει αυτό το ποσοστό. Το καλό σε εισαγωγικά είναι ότι στον ΠΑΟΚ ο ημιτελικός έγινε με κόσμο, δηλαδή δεν έχεις άλλο στην Τούμπα παιχνίδι, έτσι, τουλάχιστον μεγάλη σημασία δεν έχεις. Αλλά μπορεί να έχεις, θα μου πεις. Δεν έχεις άλλο παιχνίδι. Τώρα με την Άγκια τη δεύτερη θέση,
Εντάξει. Για τον Άρη θα είναι πρόβλημα και για τον Άρη θα είναι αυτό. Ποιοι θα πάρουν τώρα, αν επιτρέψουν 20%, είναι 4.400 εισιτήρια. Και στα εισιτήρια διαρκέσει τον Άρη πόσο είναι? Το είχαν σταματήσει στα 7.500 που μετρούσανε. Ναι, είναι ένα θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα. Θα υπάρχει. Γιατί αυτό που αγόρασε εισιτήριο, όπου και να αγόρασε εισιτήριο και δεν μπει, θεωρείται αδικημένο. Εγώ έχω φίλο που έχει αρκετού φίλου που έχουν στα επίσημα που είναι και τα πιο ακριβά, έτσι. Και αν δεν πάρει αυτό εισιτήριο και έχει μια λογική, θα στραβώσει, έτσι. Προφανώς, και λογικό. Θα στραβώσει. Έδωσα, θα σου πει ο άλλος 600-700 ευρώ και δεν θα πάρω εισιτήριο για αυτό το match. Θα στραβώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Λογικό αυτά, είναι. Αυτά είναι όμως θέματα που πρέπει να τα λύσουν οι ΠΑΕ. Δεν είναι δικά μας θέματα αυτά. Να, απλώς έτσι το σκέφτηκα. Το σκέφτομαι εδώ και καιρό αυτό το πώς θα λειτουργήσουν οι ΠΑΕ πάνω σε αυτό, ας πούμε. Γιατί ξέρω. Καλά λέμε να έχει κόσμο ή να έχει 20% της χωρητικότητας, αλλά η προέκταση αυτού δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα, όντως. Εκτός το πρόβλημα, αν υπάρχει, είπαμε. Με τον ιό, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Για να πω κι εγώ, δεν έχω και τίποτα ιδιαίτερο. Και μετά, αν δεν έχουμε γραμμές, αν δεν θέλουν να μπουν οι φίλοι έτσι εδώ στη δική μας φάση για να σχολιάσουν, και αυτό το θεματάκι που μου είπες με τα ευρωπαϊκά είναι καλό. Κάτσε εγώ να σχολιάσω και να ανοίξουμε τις γραμμές και βλέπουμε. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τις γραμμές μέχρι να έχουμε και φίλους. Εγώ 2 λεπτάκια, δεν θέλω περισσότερο. Θα το κατεμιάσεις πάντα στο μπασκετικά όταν πάμε, ναι. Γίνεται χαμός. Δεν προλαβαίνω. Όχι. Εγώ κατευθείαν στο μπασκετικό θα πάω, γιατί τι θα πω για ποδόσφαιρο. Ούτε με ενδιαφέρει ο διαιτητής του Σαββάτου, ούτε με ενδιαφέρει το παιχνίδι. Εγώ είπα ότι αν ήμουν για το παιχνίδι του Σαββάτου, όσο και αν φάνει έτσι λίγο αντιαθλητικό αυτό που θα πω, θα προσπαθούσα να εκνευρίσω τον Λιβάγια και τον τέτοιο που είναι και οι δύο τα νεύρα εξίθυμοι. Θα προσπαθούσα να τους εκνευρίσω. Δεν θέλει και πολύ για να φάνε μία κοκκινούλα και οι δύο, ή έστω ένα από τους δύο. Νομίζω αν φάει και ο Λιβάγια και χωρίς το Βράνιες και μας κερδίσει αυτή η ΑΕΚ και προκριθεί, είμαστε και άξιοι της μοίρας μας. Όχι ότι είμαστε Μπαρτσελόνα, εμείς μην τρελαθούμε, αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. 2-3 καλούς παίκτες έχει η ΑΕΚ, πολύ καλούς. Όχι ότι οι άλλοι είναι. Το Μάνταλο ποιοι δεν το φοβάμαι. Αν μας περάσει ο Μάνταλος, τι να πω. Α, ο Μάνταλος, εντάξει. Σέξπιρ. Λοιπόν. Ξέρει να κουβαλάει το παιδί, μίλες και τα λόγια. Ναι, η αλήθεια είναι. Είναι κουβαλητής. Νεροκουβαλητής. Κοίτα να δεις, τον κατέμιασα, έχεις ένα δίκιο. Δεν έπρεπε να το πεις, έπρεπε να πεις αυτό που ήθελα για το, λοιπόν, για το μπάσκετ. Θα πω, λεπτομέρειες βγαίνει μια καλή είδηση και για τον Μπρούνο Γκάμα μετά τη συμφωνία χθες με τον Ματίγια. Εδώ από ό,τι μας λέει το All About Aris που είναι και έγκυρο, έτσι. Και ο Χρυσάνθος Τσαλτίδης και ο Νίκος Παπαδόπουλος και όλο το team. Λεπτομέρειες απομένουν για να πει και το νέο Μπρούνο Γκάμα. Συναντήθηκε, λέει, με τον Άγγελο Χαριστέα και απομένουν λεπτομέρειες για να παραμείνει στον Άρη. Φυσικά, ποσά τέτοια μη ρωτάτε, παιδιά, να μάθετε. Και στο κάτω-κάτω να σου πω για την αλήθεια. Δεν μας πέφτει και λόγος. Αρκεί να πληρώνονται, έτσι, δεδομένο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον φίλο και μετά θα κάνω, παιδιά. Αυτό για το. Μια χάρη, μια χάρη. Εντάξει, θα το κάνουμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Α, καλησπέρασουμε τον φίλο. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλει. Α, συνεννόματος. Έλα, Στέλιος, ακούμε. Τι έγινε, μάτωσα εδώ πέρα. Συγγνώμη, ακούω τώρα που λες για. Τώρα ο Ματίγια πόσα πήρε, 200 χιλιάρια το χρόνο. Κοίτα, αν πιστέψουμε αυτά που διαβάζουμε, φίλε, λέει 400 για 2 χρόνια. 200. Είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή, εκατομμύριο ευρώ, τι να πω, ξέρω εγώ. Όχι, 400 για 2 χρόνια, όχι για ένα. Δεν είναι ο Τσάβη. Δηλαδή, 200 χιλιάρια το χρόνο. Ναι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν ξέρω πόσο έπαιρνε πέρσι. Να πω την αλήθεια. Πάντως δεν συμφωνώ. Χίλιες φορές να φεύγει, να παίρνει σε έναν άλλο να μάθει. Ξεχνάς όμως. Στέλιο. Δεν μπορούμε. Με κι άλλο να είναι και αυτό. Ξεχνάς την παράμετρο του μπαν, έτσι. Και είπαμε ότι τώρα, καλός ή κακός, το πάνω χέρι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, πολύ περισσότερο δε σε αυτούς που θέλει η ομάδα να μείνουν, έτσι, την έχουν οι παίκτες. Κακός για εμάς, καλός για αυτούς. Ούτως ώστε να πάρουν έστω και το 10% παραπάνω. Με τον Τουρμισάη αυτός έφυγε τελικά. Φίλε, δεν ξέρω με τον Τουρμισάη πώς θα φύγει. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Και να σου πω την αλήθεια, αν μυρίζω έτσι λίγο τα χέρια μου, εγώ θεωρώ ότι κολομαντεψία κάνω. Ότι ο Ιντέγε δεν θα είναι το χρόνο στον Άρη, έτσι λέω. Οπότε θα χρειαστείς ή έναν ή δύο. Μακάρι να φύγει, μακάρι. Καλά, εντάξει, το μακάρι είναι σχετικό. Θα χρειαστείς ή έναν ή και μπορεί και δύο σεντερφόρ, έτσι. Λογικά, ναι, έτσι πως πάει η δουλειά. Έτσι. Τώρα εγώ πολύ στράβωσα φίλε με τον Βέλες που το διώξανε. Δηλαδή, δεν τον έδιωξαν. Ένα λεπτό. Δεν τον έδιωξαν. Τελείωνε το συμβόλαιό του
και παίρνει. Όταν δεν το δίνεις αυτά που πρέπει. Ναι, αλλά. Ωραία. Ωραία. Για, εσύ πόσο θεωρείς ότι έπρεπε να πάρει ο Βέλετ, γιατί τώρα δες τώρα τι κάνεις. Εγώ δεν λέω ότι έχεις λάθος. Λες τα 200 για το Ματίγια είναι πολλά. Στο Βέλεθ πόσα έπρεπε, πόσο θεωρείς εσύ αν ήσουν πρόεδρος ότι θα του κάνεις πρόταση στο Βέλεθ? Θα τον έδινα 350 χιλιάρικα το χρόνο. Το Βέλεθ. Αξίζει. Ναι. Αξίζει, ενέργει. Έβαλε πιο πολλά γκολ από το φόρ που έχεις. Σε κρατάει πίσω την άμυνα, είναι παιχταράς, αδερφέ. Είναι, καλ... είναι καλός παίκτης, όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι, είναι καλός παίκτης. Το δηλαδή, ξενέρωσα την ώρα που έμαθα ότι με το Βέλεθ και έτσι λέω, άιντε πάλι αρχινήσανε, λέω. Άλλοι αρχινήσαν τα ίδια και τα ίδια. Μόλις πάει να κάνεις ομάδα, φύγε. Κάτσε ρε. Δηλαδή, εσύ πηγαίνεις τώρα και θα πάρουμε εμείς κύπελο που οι μισοί είναι για να φύγουν. Ναι, εγώ πιστεύω στο κύπελο, φίλε. Πιστεύω, ναι, εγώ πιστεύω στο κύπελο. Πάω του Ολυμπιακού, ένα από τα δύο. Το κύπελο είναι του? Ή του Πάου και του Ολυμπιακού. Καλά, θα το δούμε. Άμα παίξουμε τελ... Αν περάσουμε πρώτα την ΑΕΚ που είναι δύσκολα. Έναν από τους δύο. Από την ΑΕΚ. Αυτή τη ομάδα δεν την περνάμε με τίποτα. Την ΑΕΚ. Ναι, με τίποτα. Εντάξει, πιθανό είναι αυτό που λες. Μπορεί με τον κόσμο, αλλά έτσι πως είναι τώρα τα πράγματα, μακάρι να πέφτω έξω, φιλαράκο. Καλά, ρε φίλε, πρόβλεψη κάνουμε. Δεν σημαίνει εσύ αυτό που λες είναι λάθος και αυτό που λέω εγώ σωστό. Πρόβλεψη κάνεις τώρα. Εγώ πιστεύω στην ομάδα. Δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερη από την ΑΕΚ ο Άρης. Ή και να είναι και χειρότερος, δεν είναι τόσο χειρότερος. Μισό μη δεν πρέπει να κερδίσει την έδρα του. Τι να πω, ρε φίλε. Γιατί, εντάξει, στο Χαριλάου δεν μου, δε μου το έδειξε ότι είναι καλύτερη. Μισή σε ευκαιρία έκανε. Μας πέρασε ο πεθαμένος ο Παναθηναϊκός. Και ναι, δεν μιλάμε εδώ. Σωστά είναι αυτά που λες. Βέβαια δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, για κύπελο μιλάμε. Και αυτές οι δύο ομάδες που προανέφερες έχουν εξωαγωνιστικά πολύ περισσότερες αβάντες από τον Άρη. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός που λες κέρδισε 14 πέναλτι, έτσι. Εντάξει, έχουν. Πώς θα γίνει, έχει το ίδιο, την ίδια αντιμετώπιση ο Άρης με τον Παναθηναϊκό? Όχι, δεν θα έπρεπε όμως με αυτά που πάει κάνει ο Καρυπίδης μαζί με τον Άρον Τακονέ, δεν θα έπρεπε να έχουμε και εμείς τώρα δηλαδή. Δεν τα έχουμε. Είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού. Είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού και μας φάζουν. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι είναι αυτά. Σε λάθος timing πήγατε με το άρμα του Ολυμπιακού. Σε λάθος. Δεν έχει την ΕΠΟ. Εμείς γενικά. Το μόνο καλό που έγινε μέχρι στιγμή είναι που κρατήσαμε τον Γερμανό. Για να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε, ρε φίλε. Κάπωσα και με έναν ακόμα πιο παλιά καστρεβό πολύ με τον Γκάμπορα που έφυγε. Δηλαδή. Αυτό ήταν παιχνίδι. Γίνονται κάποια πράγματα. Ο Βέλε δεν έπρεπε να βγει, έπρεπε να έχει σημεία του Άρη. Ωραία. Δηλαδή, βρει τέτοιον παίκτη με τίποτα. Δεν πάει να πληρώσει, δεν πάει να φέρει και άμα σε κάτσει και άμα σε ράνει. Με τον μπάσκετ κανένα νέο. Με τον μπάσκετ όχι τίποτα, φίλε. Περιμένουμε τον κύριο Γουλιέλμο, τον άνθρωπο που έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη. Περιμένουμε αυτό τι θα γίνει. Πώ τι περιμένει, πάλι να έρθει ο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, να έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Θα ακούσει τώρα ένα τέτοιο, γιατί πολλοί είχαν εναποθέσει τι ελπίδε του στον κύριο Μπούμπουρα. Θα ακούσει ένα σχολιασμό, να σε καληνυχτήσω, να είσαι καλά. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω, και εγώ θεωρώ ότι ο Βέλεθ έπρεπε να μείνει. Δεν είναι απόφαση όμως της ομάδας. Του έκανε μια πρόταση, νομίζω, διπλασιασμό του συμβολέου του. Δεν τη δέχτηκε. Έχει και το πρόβλημα με το παιδί του. Ήθελε να πάει στην Αθήνα και του δίνει και πολύ περισσότερο Παναθηναϊκός. Το αν τώρα έκανε καλά που έφυγε, αυτό το ξέρει ο ίδιος και θα το δείξει και το μέλλον. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Βέλεθ. Ιδιαίτερα για αυτό το πρωτάθλημα του ελληνικού της πλάκας. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ναι, στον αέρα είστε, το όνομά σας, ναι, αν θέλετε. Ναι. Νίκος. Σε ακούμε, Νίκο. Μπορεί να μου πείτε πότε παίζει ο Άρης με τον Πάου, 27 του μήνα ή 28? Α, η επόμενη αγωνιστική, ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό, νομίζω Κυριακή πρέπει να είναι το ματσά, το δει λίγο εδώ ο Στέλιος. Ποιο παιχνίδι θέλετε? Το επόμενη αγωνιστική, μετά το από αυτήν, το Σαββατό, ΑΕΚ Άρης και... Και πάω το Άρης ΠΑΟΚ δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες και ώρες ακόμα. Ήταν τα πρώτα τρία είχαν οριστεί, έχει δίκιο ο Στέλιος. Δεν έχουν οριστεί ακόμη. Πιστεύω στην αρχή της επόμενης εβδομάδας νομίζω θα οριστούν, να σας πω την αλήθεια. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Λόγω δουλειάς. Εδώ. Α, λόγω δουλειάς. Ναι, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Να είστε καλά. Δεν σας βοηθήσαμε και πολύ, γιατί ευχαριστείτε. Δεν έχουν οριστεί. Δεν μας βοήθησε και είμαστε Super League. Για να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Εντάξει. Λοιπόν,
Παμελίδας να, που βρέθηκε ο χρόνος, μίλησε όπως φαίνεται ο κύριος, κάτσε να δω το όνομά του, μην τον ξαναβαφτίσω τον άνθρωπο, ο Σπύρος Μπούμπουρας, τον βλέπω και ωραίο παλικάρι έτσι. Είναι αυτός που παντρεύτηκε ή τι είχε κάνει πριν δύο χρόνια, όχι παντρεύτηκε, είχε βαφτίσει ένα παιδί στην και είπε το ωραίο ο κύριος Μπούζος που είπε τον δήμαρχο της, του νησιού, δεν θυμάμαι ποιο νησί ήταν, πέστε τον κύριο Μπούμπουρα, τι να ασχοληθεί με αυτό το σάπιο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε αγωνία ο κύριος Μπούζος, γιατί σάπιο, όντως είναι δίκιο, έχει σάπιο, τι να ασχοληθεί. Ο κύριος Ιβάν που ασχολείται όμως είναι καλά. Ο κύριος Μπούμπουρας, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι είπε ο άνθρωπος, ακούστε εδώ ρε παιδιά. Πραγματικά γιατί στον Άρη πρέπει λίγο και τα ίδια για όσους ξέρουν έλεγα και στην αρχή της έλευσης του κυρίου Λάσκαρη. Πρέπει στον Άρη λίγο να αρχίσουμε κάποιοι άνθρωποι να αποδεικνύουν κάποια πράγματα πρώτα και μετά να τους δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας, διότι έχουμε φάει τόσα χαστούκια, τόσες φαλιάρες, τις οποίες, τι να πω, αμέτρητες είναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ακούσε τι είπε ο κύριος Σπύρος Μπούμπουρας, τον βγάλαν στην Era Sport και μίλησε διότι ο πατέρας του, ο ιδιοκτήτης του ύφεστου, άφησε τον ύφεστο. Ο ύφεστος, γεια σας, the end. Έγραψε κάσα που λέμε. Δεν θα πάρει μέρος λογικά στο επόμενο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω και ποια θα... Αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε. Όπως και άλλες δύο ομάδες νομίζω, έτσι. Άλλες δύο νομίζω είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, δεν παίζει. Όσον αφορά τον Άρη. Μιλώντας στην Έρα Σπόρο, επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΦΕΣ. Α, ήταν και Διοικητικό Συμβούλιο επικεφαλής ο ιός. Επιβεβαίωσε όσα είχε αναφέρει το All About Άρης από την ώρα που βγήκε η λόγο φήμη, δηλαδή ότι θα αφήσει τον ΙΦΕΣ και θα έρθει στον Άρη, παιδί μου. Υπήρξε θέρμα, λέει, ανάληψη και κιτρινόμαυρος ΚΑΕ. Συγκεκριμένα είπε, άκου τώρα. Δεν μπήκαμε στο μπάσκετ γιατί μας αρέσει να είμαστε παράγοντες του χώρου. Μας αρέσει να γίνει κάτι στο νησί. Ναι, είναι από εκείνο το νησί. Δεν θυμάμαι ποιο νησί τώρα. Από τη Λίμνο είναι. Από τη Λίμνο, σωστά. Αφού είναι ύφεστος Λίμνο. Τι ζώο είμαι. Έχει ακουστεί, εδώ είναι το ωραίο. Έχει ακουστεί πολλές φορές για τον Άρη, το έχουμε διαψεύσει. Εντάξει, όντως ήταν μια φήμη. Σεβόμαστε τον Άρη, είναι ένα τεράστιο brand name, αλλά δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι το αν αντέχει σαν παράγοντας. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλο φορτίο. Σωστά τα λέει. Ο ύφεστος μου έτρωγε όλη την ημέρα. Σκεφτείτε στον Άρη. Εννοείται θα γινόταν στον ύφεστο όλη την ημέρα, στον Άρη επί δύο. Εδώ είναι το ωραίο τώρα όμως. Εδώ είναι το ωραίο. Είχε γίνει παλιότερα μια συζήτηση για την ΠΑΕ. Για την ΚΑΕ δεν έχει γίνει ποτέ κάποια συζήτηση. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Μπούμπουρα. Να είδες και εσύ μόνο κούνησε το κεφάλι σου. Δηλαδή, ο μπασκετικός Άρης είναι τεράστιο φορτίο. Αλλά μιλάμε για την μπάλα, είχε γίνει μια συζήτηση. Για να δείτε τι σανό πραγματικά μας ταΐζουν κάποιοι άνθρωποι και για να μην ενθουσιάζεστε προτού σας δείξει ο άλλος κάποια πράγματα. Και αν είναι άξιος της εμπιστοσύνης σας. Κανένας ρε. Αύριο ο Bill Gates να πάρει το μπασκετικό ή στο ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Bill Gates. Που πιο πλούσιος του πλανήτη. Δεν ξέρω, το ένα, το δύο είναι. Ποιος είναι. Ο Gates ή το ένα ή το δύο είναι. Ή ένας Μεξικάνος είναι εκεί που έχει κάτι media. Ή είναι ένας, αν το πάρει. Ούτε που λέει ο λόγος για να το, έτσι, να το ξεχυλώσω, ούτε σε αυτό να. Το να έχεις πολλά δεν λέει. Το τι βάζεις λέει, έτσι. Ο άνθρωπος αυτός για την ΚΑΕ. Δεν μπορούσε την ΚΑΕ ύφεστος και οι Αριανοί περιμέναν τον Άρη να τον κάνει πρώτο. Αυτό να. Κι άλλα μίλησε λέει και ήθελε το ποδοσφαιρικό Άρη. Καλά ρε εσύ. Δεν μπορούσε στον μπασκετικό και ήθελε στον ποδοσφαιρικό που έχει δεκαπλάσια έξοδα. Και μεγαλύτερη πίεση. Ναι, και μεγαλύτερη πίεση. Στον μπάσκετ τουλάχιστον εγώ έχω δει και 10 πρωταθλήματα και 15 κύπελα που λέει ο λόγος. Ούτε με νοιάζει. Μόνο το ευρωπαϊκό θέλω. Την Ευρωλίγκα. Ούτε με νοιάζει. Να πάρει άλλο τίτλο ελληνικό δεν με νοιάζει. Ο πιτσιρικάς ο Αριανός του νοιάζει. Για μένα μιλά. Και αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι μίλησαν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα να μας έπαιρνε ο Μπούμπουρα στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε τον μπάσκετ. Που τώρα και μετά το φεύγα των Γιανακόπουλων με ένα 1,5 εκατομμύριο στον μπάσκετ. Κάνεις παπάδες. Οι παπάδες διεκδικείς στο πρωτάθλημα. Ναι. Τι παπάδες. Το πρωτάθλημα διεκδικείς. Ξεκάθαρα. Το πρωτάθλημα διεκδικείς λοιπόν. Και δεν μπορεί το ποδόσφαιρο. Αλλά ήθελε το ποδόσφαιρο. Ήθελε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Μήπως μπερδεύτηκε. Όχι, αυτό και σε άλλη τέτοια το είπα. Απλά τώρα τον πίεσαν λίγο περισσότερο και του ξέφυγε περισσότερο προφανώ του κύριου Σπύρου. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Ζαχός.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλιο. Α, Νικόλης. Νικόλης, τον κατάλαβα. Έλα, ρε Νικό. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Παλεύουμε, ρε φίλε, εσύ. Καλά, δόξα τω Θεώ, παγωτό τρώω. Παγωτό. Ωραίος. Καλά ξηγέσαι. Κύπελο. Γιαούρδι παγωτό. Α, κύπελο όμως είναι. Κύπελο είναι. Να συνηθίσει. Να για το συνηθίζεις. Μην κλαίμε την άλλη Τετάρτη. Εντάξει. Την άλλη Τετάρτη τέτοια ώρα μην κλαίμε. Πρώτη φορά θα. Αυτό να μου πει συνηθισμένοι είμαστε. Πάμε. Τι είχαμε και αυτό. Τι είχαμε, τη χάσα. Άκουγα σήμερα για τη φάση αυτή τη Μαρκέλα. Α, για το κοριτσάκι, λες, ναι. Προσάχθησε, ναι, προσήχθησε αυτή η... Που το άρπαξε. Η κοπέλα που, που την άρπαξε, ναι. Ναι. Πιάσανε στην Κατερίνη. Mm-hmm. Και αυτό πιάστηκε λόγω καμερών. Ναι. Και λέω, ρε, εσύ... Για τον Τόσκο θα πεις. Γεμίστε όλη την πόλη κάμερες, ρε, φίλε. Α. Γεμίστε όλη την πόλη κάμερες, να τελειώνει το παραμύθι, ρε, φίλε. Να δεις μετά πώς τελειώνουν όλοι. Χτυπάνε, μιλάμε αυτοκίνητα, χτυπάνε πεζούς, τους σκοτώνουν και φεύγουν. Και γιατί και εσύ ήσουν ακριβώς ένα όλο ίδιο, έτσι. Και εγώ είμαι παθόν. Παθώνησε. Σε εκτοκτύπησε ένας ταξιτζής με το μηχανάκι, θα το σκότωνε και δεν βρέθηκε. Υπήρχε μία κάμερα, να πούμε μόνο μία κάμερα, κάπου που έπρεπε να υπάρχουν πολλές. Και θα σε πω εγώ μετά, άμα ήθελα να φύγει. Ναι, αλλά ψηλό αντισυνταγματικό να υπάρχουν παντού κάμερες. Ψηλό. Στα προσωπικά δεδομένα θα πει τώρα. Δεν καταλαβα, φίλε. Έτσι λέει το Σύνταγμα, νομίζω. Τις κάμερες τις χρησιμοποιεί μόνο το κράτος, φίλε. Όχι οποιοδήποτε. Τις χρησιμοποιεί μόνο το κράτος. Μόνο η αστυνομία. Κανείς άλλος. Α, για την αστυνομία, λες. Δεν έχει πρόσβαση. Ναι, εντάξει, δεν πολύ δύο. Πώς θα τρέπει, άμα γίνει με ένα έγκλημα, πώς θα το βρεις. Α, και τώρα αυτό με το βιτριόλ, από τις κάμερες την πιάσανε. Και από το Facebook, τόσο ούφο. Τι θα γινόταν. Τι προσωπικά δεδομένα και τρίχες κατάρες. Καλά, στους δρόμους υπάρχουν κάμερες. Αυτό που τον πιάνεις μέσω κάμερα, πρέπει να τον τελειώσεις. Πρέπει να τον εξαφανίσεις από προσώπου γης. Ανάλογα το αδίκημα, ναι. Φυσικά, ρε φίλε, τώρα σοβαρά μιλάμε. Μιλάμε, αυτές οι κάμερες είναι όλα τα λεφτά. Μέσα στην πόλη και να μην έχεις κάμερα, μα άμα δεν έχεις μέσα στην πόλη κάμερες, πού θα έχεις, ρε φίλε. Πού θα έχεις, στα χωράφια. Δηλαδή το είδα και λέω, κοίταξε να δεις πώς βρέθηκε και πώς εξεχνιάστηκε και βλέποντας και κάτω εκεί την Πιτριόλη. Παπ, εδώ πήγε εκεί, πήγε τάκα, ανοίχτηκε όλο το σύστημα. Ανοίχτηκαν μετά και οι τηλεφωνικές... Τα Facebook, τα τηλέφωνα, ναι, μίλησαν. Τα Facebook τελείωσε όλα, τα πάντα όλα. Πλέον σήμερα είναι πανεύκολα όλα. Αλλά εφόσον υπάρχουν, άμα δεν υπάρχουν, είναι ίσα τίποτα. Γι' αυτό η ηγεσία πρόσεχε τώρα, πρόσεχε που στέλνεις πρόσκληση φιλίας. Σε γυναίκα ειδικά πρόσεχε, γιατί σε βλέπω στα κανάλια, εντάξει, γι' αυτό πρόσεξε. Αχ, δεν υπάρχει, γιατί καθαρός ουρανός στο τραπέζι. Και αυτό ίδιο έλεγε και ο 40χρονος, και αυτός έτσι έλεγε. Καθαρός ουρανός στο τραπέζι, δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος, οι άλλοι ήταν τρελοί. Και η Ιωάννα το έλεγε. Ναι, μα δεν ήξερε ο άλλος, η άλλη με το μυαλό της τα είχε μαζί του, τι να κάνω. Και η φάση είναι, ξέρεις ποιο είναι, λέμε, αυτό τραβάει καράβι. Ναι. Δηλαδή ο άλλος τι τραβάει, ρε φίλε, πλανήτες. Το πιάσες. Το πιάσα, το πιάσα. Όλα τα πιάνω. Εκτός από μερικά που δεν κάνει να τα πιάνουμε, έτσι. Μην λες τέτοια πράγματα. Είναι εντάξει. Με φαντασία πράγμα. Από εκεί πέρα τώρα τι έγινε. Κύπελο. Κύπελο, περιμένουμε, φίλε. Την άλλη Τετάρτη, γιατί τέτοια ώρα είπαμε. Ή θα είμαστε μισοχαρούμενοι, γιατί θα γίνει μισή. Και ΒΑΡ και ΜΑΡ και ΣΑΡ, όλοι ξένοι. Ξένοι, όχι, για το ΒΑΡ δεν έγινε, αυτό σχολιάζαμε με το Στέλιο. Με το ΒΑΡ υπάρχει μια εκκρεμότητα. Δεν διευκρινίστηκε, λέει, αν θα είναι και στο ΒΑΡ. Προφανώς δεν άκουγες από την αρχή την εκπομπή. Ναι, όχι, δεν την άκουσα. Ναι, δεν διευκρινίστηκε αυτό. Πιστεύω θα πιέσουν. Κοίταξε να δεις, την ΕΠΟ την ελέγχει ο Μελισσανίδης, φίλε. Την πίεση, τι περιμένεις τώρα, περιμένεις κανένα χαΐρι. Πώς το βλέπεις, για πες μου εσύ. Στηρίξτε τον Ιβάν να βάλει πάντα ξένους. Να το στήριξε τον Ιβάν. Να στο λέω Στέλιο, στήριξε τον Ιβάν. Ο Μελισσανίδης, ρε φίλε, ελέγχει την ΕΠΟ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, εκλογές έρχονται όμως. Εκλογές, στήριξε τον Ιβάν, ρε ηγεσία. Και άμα έρχονται εκλογές, τι έγινε, αφού έχει πληρώσει όλες τις ενώσεις. Δεν παρακαλούμε. Το αποσύρισε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στον αέρα. Έχει φιλίες με όλες. Α, το τόσωσες τώρα, το αποσύρισε εκείνο. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό εννοούσα. Ωραία.
Θα δούμε, ρε Νίκο. Θα δούμε, ρε Νίκο, την άλλη Τετάρτη. Τι περιμένω. Περιμένω να κερδίσω, ρε ηγεσία. Περιμένω να την κερδίσω, να περάσω και. Ναι. Η ομάδα μου κατέβει όπως μου κατέβηκε προχθές. Καλά, εντάξει, ναι. Ας το καληνύχτα. Καλά, και οι άλλοι δεν έχουν θέλξει με την απόδοσή τους, ρε. Και οι άλλοι δεν έχουν θέλξει με την απόδοσή τους, η ΑΕΚ. Μην τρελαθούμε. Ο Άρης δεν ήταν καλός και η ΑΕΚ δεν ήταν. Ξέρω ότι πήγε μέσα στην Κρήτη. Ναι. 0-2 έτσι για πλάκα. Και τι, με ποιον, με την Μπαρτσελόνα έπαιζε. Με τον Όφη έπαιζε. Με τον Όφη έπαιζε. Με τον Όφη έπαιζε. Με τον Όφη που έπαιζε. Ναι. Με το κέρδος 3-1. Ναι, τι. Μην κοιτάς το αποτέλεσμα. Γιατί πήγε το 3-1. Δεν ήμασταν καλοί. Ναι, δεν ήμασταν καλοί, αλλά έπαιζε ο Βέλεθ αμυντικό χαφ και ο Σόουζα σέντερ μπακ. Δεν θα είναι τώρα αυτή έτσι. Δηλαδή τώρα ήταν γκολ αυτά που φάγαμε προχθέ. Ναι, δεν θα είναι στον ημιτελικό ο Βέλεθ αμυντικό χαφ και ο Σόουζα σέντερ μπακ. Όχι μακάρι, δεν θα είναι. Τι μακάρι, δεν θα είναι. Άμα κάνει τα ίδια, εντάξει, ρε φίλε. Τι θα είναι, ρε, θα είναι εντεκάδα ο Βέλεθ αμυντικό χαφ δίπλα. Πιστεύω ότι το μάτς το κυπέλλο θα του αλλάξει όλη την ψυχολογία. Έτσι. 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 Για να δούμε, Νίκο. Θα το δούμε την άλλη Τετάρτη. Εκεί πέρα θα δείξει. Θα δείξει. Γιατί εντάξει, τώρα πολύ παραμύθι και πολύ. Εντάξει, βαρέθηκε το παραμύθι. Για όλους. Θα το δώσουν. Άκουσε με. Θα το κάνουν και θα σταθά και τρίχει κατά. Άκουσε με λίγο και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο. Αυτό το match, όπως και αν περάσουμε και ο τελικός, είναι τεστ για όλους. Για τον πρόεδρο, για τον προπονητή, για τους παίκτες και για τον κόσμο. Για όλους μας είναι ένα τεστ. Αυτά τα δύο μάτς. Καλώς εχόντων, αν περάσουμε τελικό, έτσι. Για όλους μας. Αφού εμείς μιλάμε, οπότε καταλαβαίνεις τι λέμε. Λοιπόν, να σε καληνυχτήσω, να είσαι καλά. Νικολή, να είσαι καλά, ρε φίλε. Πάμε στους επόμενους φίλους, δεν βλέπω το διάλειμμα καλά. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζάχο. Καλησπέρα. Και ο Στέλιος μαζί. Και ο Στέλιος, έτσι. Έλα, εκεί. Και ο Στέλιος μαζί μου, λέω, δεν είμαι μόνος. Και ο Στέλιος. Και ο Στέλιος. Καλησπέρα και στο Στέλιο. Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, εκεί πάμε. Ο Τάσος δεν είναι έτσι. Ο Τάσος είναι προσωπικό πρόβλημα. Εντάξει, αύριο πιστεύω να είναι αύριο. Είναι ένα εντάξει. Ας μην το λέμε, ας πάνε όλα καλά και δόξα σε ο Θεός. Αφορμή πήρα από τον προηγούμενο. Λοιπόν, τη γυναίκα που πήρε το κοριτσάκι σε τρεις μέρες τη βρήκανε. Έτσι. Την πρωτοχρονιά. Πέσαν κάτι πιστολιές στα λαδάδικα, σε δύο μήνες τους βρήκανε. Για τον Τόσκο θα πεις, δίκιο έχεις. Πιάσανε, σε δύο μήνες τους βρήκανε. Αυτοί με το βιτριόλι... Τη βρήκαν. Στην Ελλάδα ολόκληρη τη βρήκανε. Έτσι, δίκιο έχεις. Για να μην πάω και παραπέρα, έτσι. Από τις 4 Ιανουαρίου έχουν περάσει 6 μήνες. Και ακόμα δεν μπορούν να βρουν τίποτα, έτσι δεν είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι περίεργο. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Με τόσα μέσα είναι, όντως. Είναι συγκάλυψη. Για να μην σπάσει κανένα μεγάλο σφυρί. Το δεύτερο δεν το ξέρουμε. Ένα λεπτό. Το δεύτερο δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι πραγματικά περίεργο 6 μήνες να έχουν περάσει και να μην, εκτός από τους δύο, να μην έχει βρεθεί τίποτα άλλο. Κανένας άλλος. Είναι περίεργο. Αυτό που μπορούμε να πούμε, για να μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι, είναι περίεργο. Ναι. Με όλα αυτά τα... αυτό που σου ανέφερα προηγουμένως, οι άλλοι ήταν νύχτα, σκοτάδι στα λαδάδικα και τους βρήκαν. Ναι, 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 περιγράψω την πραγματικότητα. Μέρα, και το άλλο έγινε μέρα μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής με 60 κάμερες. Τι να πω, τι έχεις άδικο, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες και τώρα που το είπε ο Νίκος, αυτό είπα. Τι να σου πω. Και ελπίζω να σου πει ο Τάσος, γιατί ήθελα να πάρω τηλέφωνο πριν από καμιά εβδομάδα και είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Mm-hmm. Και για το καράβι και για το τζίλο και για αυτό που έγινε με τον άλλον στην Αθήνα. Είχε δίκιο ο Τάσος. Αλλά μόνο σε αυτά αναφέρεται. Στον Τόσκο δεν αναφέρεται ποτέ. Εντάξει. Για τον Τόσκο Μούγκα όλοι. Ο είπαμε. Μεθά, είπαμε. Κανένας. Καλά, και δεν νομίζω και ο Τάσος να έχει αντίθετη άποψη στο όπτο να βρεθούν οι υπέτη, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν θα αναφέρει ποτέ ρε εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει. Ούτε μία φορά. Εντάξει. Ούτε μία φορά. Είπαμε, είναι περίεργο όταν αυτά που λες είναι σωστά και την προηγούμενη εβδομάδα το σχολιάζαμε. Όταν υπάρχουν τόσα μέσα στη διάθεση, τόσες κάμερες, τόσα Facebook, τηλέφωνα. Είναι περίεργο όπως δεν έχει γίνει κάποια άλλη προσαγωγή εκτός των δύο, έτσι. Είναι περίεργο. Τώρα τι να λέμε. Μόνο την προσαγωγή λες. Προσαγωγή για να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες, ρε φίλε. Το λιγότερο είναι η προσαγωγή. Έτσι. Να σου πω και κάτι άλλο. Ωραία. Η Vodafone και οι εταιρείες 6 μήνες κρατάνε τα αρχεία για τις συνδιαλέξεις.
Αν δεν ανοίξουν τώρα τα αρχεία να δουν ποιος τηλεφώνησε και τι έγινε, σε 6 μήνες βίνουν όλα. Αυτό επειδή έχω έναν ψιλογνωστό μέσα σε μια εταιρεία, μπορώ να μάθω. Δεν νομίζω να είναι μόνο 6 μήνες. 6 μήνες είναι. 6 μήνες ξέρεις τι είναι. Α, εντάξει. Από ό,τι ρώτησα, θα το ρωτήσω κι εγώ αυτό, αλλά 6 μήνες, επειδή το ξέρω, δεν είναι κάτι μυστικό, πρέπει να έχουν αρχεία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, εδώ το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, αν εσύ δεις κάτι στην τηλεόραση και σε προσβάλλει εσένα, ας πούμε, λέει κάτι κατά σου, μπορείς να ζητήσεις την εκπομπή, πρέπει να έχει αρχείο. Υποχρεούται από τον νόμο 6 μηνών και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτό είναι. Είπα, 6 μήνες, τα ΜΜΕ, τα ΜΜΕ, όχι οι εταιρείες κινητής, δεν νομίζω τα δεδομένα. Εσύ μιλάς για τις εταιρείες. Άκου, η ΕΕΠ, Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, είναι η ίδια και για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και για τα μέσα ενημερώσεως. Στην ίδια επιτροπή ανήκουν. Ωραία, θα κάνω κι εγώ μια ερώτηση, αφού είναι αλήθεια. Ωραία. Στην ΕΕΠ ανήκουν και οι δύο. Νομίζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι από το ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ είναι, όντως. Το ΕΣΟΡΟΥ είναι για να επιβάλλει πρόστιμα, είναι για άλλο. Για την αδειοδότηση και για αυτά είναι η Ελληνική Εταιρεία Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών. Δεν κατάλαβες. Εγώ ακριβώς το αντίθετο λέω, ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σταθερής δεν νομίζω να χάνουν τα δεδομένα αυτά ποτέ. Δεν τα σβήνουν και τα κάνουν. Δεν είπα εγώ για 6 μήνες, είπα για πολύ περισσότερο. Εσύ λες ότι τους 6 μήνες και μετά σβήνουν. Εγώ νομίζω ότι δεν τα χάνουν αυτά τα δεδομένα ποτέ. Δηλαδή, αν θέλω 2 χρόνια πίσω μια τηλεφωνική τέτοια που έκανα ομιλία, δεν μπορώ να τη βρω, λες. Εγώ νομίζω ότι δεν θα τη βρεις αν περάσουν 6 μήνες. Ωραία. Θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω. Έχω σε μια εταιρεία μέσα έναν πολύ. Εδώ έχει μανταλάκι στη μύτη και βρωμάει συγκάλυψη. Εγώ αυτό βλέπω. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Έγινε, Άκη. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, για συγκάλυψη αυτά, επαναλαμβάνω, δεν υιοθετεί ούτε το ραδιόφωνο ούτε η εκπομπή. Είναι σίγουρα περίεργο. Πάντως, επαναλαμβάνω, με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτει στα χέρια της πλέον η επιστήμη όσον αφορά και τις κάμερες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, είναι περίεργο, η αλήθεια είναι. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζαχώ. Νάτος. Τι κάνεις, ξαδερφέ, καλά. Καλά, ξαδερφέ, και ο Στέλιος, ο συνοπαδός σου είναι εδώ. Μόνος είμαι. Ναι, ρε, ο Στελάρας είναι Στελάρ. Παοκάρα, ρε. Θα λυπηθεί φέτος. Λοιπόν, έχει και το όνομα του γιού μου κιόλας. Α, ναι. Που σημαίνει δυο στελάρες παοκάρες. Καλά τα λέτε. Θα κλαίτε μαζί τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου. Να σηκώνουμε το κύπελο, θα κλαίτε. Σταμάτα. Θα χαίρετε η γυναίκα σου. Θα χαίρετε όμως η γυναίκα σου και η κόρη σου. Εντάξει, θα χαίρεσαι και εσύ μέσα από αυτές. Έτσι. Καλό είναι. Δεν κατάλαβες καλά. Mm-hmm. Εγώ θα έχω πέμπτο σε εκείνη τη μέρα. Δεν πλάκα με κάνω. Την άκουσες? Ακούστηκε, κάτσε να κρατήσω. Έλα, την ώρα. Θα το δώσω στο Ζαγόρα αυτό. Λοιπόν. Έλα, πάμε Πασχάλη. Λοιπόν, άλλο, τι κάνετε ρε παιδιά? Ο Τασούλης τι έγινε ρε? Τίποτα ρε παιδί μου, είναι σε μία. Δεν μπορώ να το πω αυτό, εντάξει, είναι σε πώς να το πω. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, είναι κάτι. Πιστεύω αύριο. Λοιπόν, ανούχια. Πάμε. Θα σου πω κάτι. Επειδή πατσικά δεν σε ήξερα, είδα στη Μαρμίτα. Τότε με το Ραπτόπουλο που έβγαινε. Ναι, πώς με είδες, με γυαλιά και σκούφο είμαι. Σε έχω κάνει γαμπρό τέλος. Ναι, έχουμε. Σε έχω την ανιψιά έτοιμη. Πόσο? Είσαι πολύ παιδαράς. Πόσο είναι η ανιψιά? Η ανιψιά είναι 35 χρόνων. Τι με κάνει με 35, εγώ 52 είμαι ρε. Τι με κάνει 35. Και τι έγινε ρε? Ναι, έχει τίποτα εκεί στρέμματα τέτοια, έχει φλοκάτες τέτοια, έχει. Γούνες. Φιλαράκι. Τι έχει? Μεγάλη περιουσία. Οχ, αρχίζω και ενδιαφέρομαι. Τον Άρη τον παίρνω. Στέλιο, γέλα. Τι να κάνω, γελάω. Τον Άρη τον παίρνω. Άμα την παντρευτώ. Αριανού είναι αυτή ρε. Οχ, μαζί. Το ζεύγος Γρηγοριάδη, ο πρόεδρος και η προεδρίνα. Αρχίζω και το σκέφτομαι. Εγώ σε περιμένω τον Αύγουστο. Θα προσπαθήσω, δεν ξέρω για Αύγουστο, αλλά πραγματικά μέχρι τέτοιο θα. Γιατί θέλω, σου είπα. Δεν θέλω να λέω. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα, θέλω να δω και την ξαδέλφη. Να σου πω ότι έχω αρκετά χρόνια να τη δω. Θα περάσω μία βόλτα. Έχω, είπαμε. Γιάκα. Ναι, ένα γιάκα.
Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο με στενοχώρησε πολύ, Ζάκο. Πάμε. Για την, Μαρκέλα που την πήγαν με ναρκωτικά. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Ζάκο. Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι δυνατό, ρε. Για να δούμε, ρε φίλε. Για να δούμε τι θα βγάλουν από εκεί. Πιάσανε, λέει τώρα, μία να δούμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ξέρω ποια η τιμωρία είναι κατάλληλη, πραγματικά. Όταν απαγάγουν μικρά παιδάκια και... Ας, τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, Στελάρα! Ναι, πείτε μου. Θέλω να μιλήσω. Ναι, πείτε μου, πείτε μου. Τελειώ! Ναι! Το κύπελο να το πάρουμε, ρε, μη μασάτ, ρε! Δεν μασάτ, το έχουμε κάνει συνήθιο πλέον. Κύπελο χωνάκι θα πάρετε φέτος. Ε, μπράβο τη συνήθεια! Κύπελο χωνάκι θα πάρετε. Θέλω τον Άρη στο τελικό, ρε! Να κάνουμε γούστα, Στέλιο, μαζί! Όχι, δεν θέλω τον Άρη, την ΑΕΚ θέλω, την πελάτησα! Το Μάνταλο θέλω! Άντε, φυλάκια! Τσαου! Να σε καλά, αυτό το καφενείο. Να σε καλά, ρε, Πασχαλή. Αυτό το καφενείο, η χωριά της Άστο Βίλα δεν κέρδισε. Να πέσετε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργης. Λαντρούν, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι κάνεις λάθος για τον Bill Gates. Το νούμερο ένα είναι ο Jeff Bezos που έχει την Amazon, να πούμε. Ο Bezos. Ποιος Bezos. Ο ηθοποιός. Bezos που έχει την Amazon, να πούμε. Δεν είναι. Πέρσι ήταν αυτός ο Μεξικάνος που είχε όλα τα μέσα. Μεξικάνος, ρε φίλε. Jeff Bezos, σου λέω, να πάνε. Τι έχει την Amazon. Πάνε, διάβασε τη λίστα Forbes, να είμαι νούμερο ένα Jeff Bezos, να πούμε. Ο Gates τι είναι. Αυτός μπορεί να είναι δευτεροτρίτος, να πω. Τίποτα, ξέπεσε. Να του στείλω κάνα 10 ευρώ. Τζεφ Μπέζος, τώρα δεν ξέρω αν έχει καμιά συγγένεια με τον Γιάννη Μπέζο, να πω. Αυτό είπα. Να τον προσεγγίσουμε. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός, όταν ήμουν νεαρός, ρε παιδί μου, με έπαιρνε τηλέφωνο καμιά ξαδέρφου, μου έλεγε τι κάνεις και έλεγα τον Μπέζο. Τον Μπέζο νου, σε βλέπω τον Μπέζο σε παράδειγμα. Άλλο καταλάβαινε μάλλον η ξαδέρφη, έτσι. Ναι, τον παίζω στην τηλεόραση, τον βλέπω δηλαδή, τον Γιάννη παίζω. Και το νούμερο 4, αυτός που θέλω να πάρει τον Άρη είναι ο Μπερνάρ Αρνό, αυτός που έχει τη Λουί Βουτών, να πούμε. Τι να κάνουμε, να γεμίσουμε τσάντες, γυναικείες. Το 4 ήταν τυχαίο. Θα γίνουμε όλοι Αναστόπουλοι, θα είμαστε ντυμένοι στην τρίχα άμα μας πάρει. Πηγαίνουμε... Η θέση 4 ήταν τυχαία. Καλά σου λέει, θύρα 4 σου λέει, τι 4, πάρε το 5. Δεν έχει σημασία, Μπερνάρ Αρνό σου λέω, να πούμε. Από εκεί και πέρα θα να πω το εξής τώρα, επειδή είπες για Πούμπουρα, δηλαδή είσαι τώρα με Γουλιέλμο και ονειρεύεις τον Πούμπουρα. Όχι, εγώ δεν τον ονειρεύομαι. Ξέρεις τι είναι, σαν να μου λες, σαν να μου λες ότι είσαι με τη Βραχάλη και ονειρεύεσαι να πούμε την Καρύφη και την Αλατζά. Αφού είσαι με τη Βραχάλη, ρε φίλε, είσαι πολλά επίπεδα κάτω. Το αδικείς το Χριστινάκι. Ένα-ένα. Καταρχήν. Ένα χι να πούμε. Ένα-ένα είναι ισοπαλία. Καταρχήν είμαι φαν Σμαράγδα Καρύδη και έχω φωτογραφία μαζί τη. Έτσι, με είδε ένα. Εκεί πέρα σε ένα. Και εγώ φωτογραφία με την Κατερίνα Καγκάκη. Μα δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Αυτή με ζήτησε φωτογραφία. Δεν τη ζήτησα εγώ. Εσένα με ζήτησε Καγκάκη να πει. Εσένα σε ζήτησε Καγκάκη και πήγε εκεί, ρε φίλε. Εγώ δεν πήγα στο θέατρο που ήταν η Καρύδη. Βρεθήκαμε, σου είπα, σε ένα τέτοιο εκεί στην παραλία. Λέει, είσαι ο Ζάχος, λέει ο Ντρούλινγκ που είσαι, λέει στη Μαρμίτα. Λέω αυτό σου. Ναι, φωτογραφία λέει μαζί σου. Θε να σε στείλω. Τι να μου στείλει. Τη φωτογραφία. Έγραψα. Ότι πιστεύω τη φωτογραφία, αλλά δεν πιστεύω ότι σε πλησία θέλει και σου λέει ότι είσαι ο Ζάχος στη Μαρμίτα. Έχω αυτό από τις μάρτυρες. Τι, τους πλήρωσα κι αυτούς. Πάλι δεν με πιστεύω. Εσύ δεν έμεινε στην ιστορία όμως. Εγώ δηλαδή τις προάλλες είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Ναι, και τι. Σε πιάσα. Και με λένε στο Μική Άκου, πήγα για να κλείσω υπογραφής και μου λένε εσύ δεν είσαι που είσαι στο Fame Story. Γιατί είχαν περάσει 10 χρόνια, το 2010. Λέω, παιδιά, πού με θυμάστε και ξέρεις τι με είπανε, μα την Παναγία τώρα. Λέει, ρε φίλε, να σε ξεχάσουμε. Μας χάρισαν επανάληψη στιγμές με το πέσιμο που έκανε στην Καγκάκη, να πούμε. Είχες κάνει πέσιμο, ρε, δεν το θυμάμαι. Δεν σε χαρί. Είναι μια τάκα που την έβρισε συνέχεια τηλεόραση ότι όποιος δεν γουστάρει την Καγκάκη είναι γκέι, να πούμε. Όχι, Καγκάκη είναι λέει. Παρότι είναι πρωτινέιτζερ. Είναι πιο δυνατή και από την Καρύδη από κοντά. Όχι, ρε φίλε, κόψε μισοψάρι. Κόψε μισοψάρι. Κόψε μισοψάρι. Τώρα, τη Σμαράγδα δεν είναι ούτε στο νυχάκι τη, να πούμε. Μην είναι τρελά. Σμαράγδα είναι πολύ δυνατή. Μην τρελά. Για μένα και από την Καρύδη και από την Γκαγκάκη είναι καλύτερη η Αλατζά, να πούμε. Δηλαδή, εχθές πάλι την έβλεπα προχθές στο Μέγα και είχα πάθει πλάκα. Φίλοι μας. Θυμήθηκα τον ηθοποιό τον Γιάννη Μπέζο, να πούμε. Βλέποντα την Αλατζά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, να πω κάτι. Και η Σοφία, φίλη μας. Η Σοφία είναι, ναι, την είχα γνωρίσει και εγώ στα αθλητικά, ναι, εκεί τους κόρδανα. Αυτό ήταν πιτσιρίκα, βέβαια. Το 9 ήταν 20 χρονών, το 10 πότε. Ξέρεις και πόσο χρονών είναι, ρε, μπράβο, ρε, μπράβο. Το Χριστινάκι πότε θα γνωρίσουμε. Ποια είναι η Χριστίνα. Της Βραχάλη. Α. Η Βραχάλη είναι... Πρόσεξε, η Βραχάλη είναι γυναίκα γαρίδα. Δηλαδή, πετάς το κεφάλι και τρως το υπόλοιπο, να πούμε. Είναι γυναίκα γαρίδα.
Αλλά τι θέλω να πω τώρα για το θέμα με τη Μαρκέλα. Ωραίο, το ναι, γνωστό. Το ναι, έχω φέρει και σε εκπομπέ τον Γιώργο, αρκετέ πιο παλιά. Έλα, μα ακούς λίγο, θέλω να πω κάτι για τη Μαρκέλα, φίλε. Πέστα. Αυτή η οποία πιάσαν στην παραλία Κατερίνη, για να δει πόσο η αστυνομία όταν θέλει κάποιον να πιάσει, ότι το πιάνει. Λοιπόν, αυτή επειδή ήταν κοκκινομάλα, είχε πλούσια ακόμη, έκοψε το μαλλί της, το ξύρισε να πούμε, το ξύρισε. Ξέρεις, για να μην την αναγνωρίσουν. Και όμως η αστυνομία τα τσακάλια και με ξυρισμένο κεφάλι τη βρήκανε. Α, αυτό το ήξερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αστυνομία, φίλε, αν πραγματικά θέλει να πιάσει κάποιον, το πιάνει. Εντάξει. Άρα δηλαδή με την υπόθεση του Τόσκο κάνει το παγώνι. Και ξέρεις γιατί κάνει το παγώνι. Διότι γνωρίζει ποιοι είναι, αλλά μέσα είναι πολύ ψηλά αισθάμενα πρόσωπα, κάποια σπαέ που δεν μπορεί να τους ακουμπήσει. Άμα είσαι πολύ δυνατός, φίλε, άκου να σε πω κάτι. Θυμάσαι πριν μερικά χρόνια έναν γεωφοπλιστή τον Αγλούπα, ο οποίος, ας πούμε, επειδή τον παράτησε Όλγα Φαρμάκη, πήγε με το πιστόλι σπίτι, μπήκε μπροστά η αδερφή της και πυροβόλησε η αδερφή της. Κόντεψε να πεθάνει η κοπελίτσα, η αδερφή της Φαρμάκη. Και όμως πήγαν και να τους συγκαλύψουν, πλήρωσε, έκανε και τα λοιπά και δεν μπήκε μέσα, φίλε, που θα κινδύνευσε να πεθάνει. Άκουσε με, για να μην λέμε ότι θέλουμε δημόσια. Μία αλήθεια υπάρχει σε αυτό, δηλαδή τον ισχύει. Περίμενε να πούμε κι εμείς, ρε φίλε. Περίμενε. Άμα είναι πλούσιος, ρε φίλε, να πάρει ένα όπλο πολυβόλο, να βγει στην Τζιμισκή και να πυροβολάει. Δεν θα το κάνουν τίποτα. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Δηλαδή, είναι σοβαρό αυτό τώρα που λες. Κάνει στραβά μάτια. Κάνει στραβά μάτια μέχρι ένα σημείο. Άμα είναι έτσι, να πάρει ένα όπλο πολυβόλο, να αρχίσει να καθαρίζει και να μην το πιάσει κανένα. Τι είναι αυτό που λες, δηλαδή, είναι έτσι. Δηλαδή, σοβαρά δηλαδή, μιλάμε. Ρε ισχύει με. Δεν ακούω. Άμα είσαι πλούσιος. Βρε ισχύει αυτό που λες. Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο να μην εκτεθούν πολλοί. Άμα είναι έτσι, σου λέω ένα παράδειγμα. Ας βγει, ποιο να σου πω, ρε φίλε. Ο Μαρινάκης, άντε που τον έχουμε εύκολο. Να βγει ο Μαρινάκης στον Πειραιά, να πυροβολήσει δύο στο μέτωπο, να μην τον πειράξουν. Ο Μαρινάκης είναι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Επειδή είναι πλούσιος, δηλαδή κάνει ό,τι θέλει, δεν τον ακουμπάει ο νόμος. Ο νόμος φιλαράκι και φυλακή άμα μπεις, υπάρχουν κάτι σουίτες άμα είσαι πλούσιος που περνάς μπέικα. Ναι ρε Γιώργο, συμφωνώ σε αυτά που λες. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Μέχρι ένα όριο. Φυσικά δεν έχει. Μέχρι εσύ δεν έχεις και εγώ την ίδια αντιμετώπιση που έχουν αυτοί. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Για το ίδιο τέτοιο εσύ μπορεί να φας 10 χρόνια και εσύ. Μου κάνει εντύπωση που το Μέγαρο Μουσική σε ένα σημείο το οποίο είναι γεμάτο με κάμερες. Ναι. Υπήρχε εκεί πέρα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, υπήρχε λιμενική αστυνομία, υπήρχαν έξτρα κάμερες. Το είπαμε, το σχολιάσαμε. Και δεν τους βρήκανε, ας πούμε τώρα δηλαδή την κορυφή. Το σχολιάσαμε, ρε φίλε, το σχολιάσαμε, είπαμε. Να είσαι σίγουρος ότι η αστυνομία ξέρει τα ονοματεπώνυμά τους, ας πούμε. Ωραία. Αλλά μακάρι. Πρέπει να υπάρχουν άνωθεν πιέσεις, να λέμε να πιάσουμε κανέναν υπουργό δικαιοσύνης, κανένα τέτοιο, μόνο έτσι δηλαδή. Φίλε, εγώ μαθαίνω, αλλιώς... δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα, ότι η οικογένεια του συγκεκριμένου θα πάει, λέει, μέχρι. Τώρα μπορεί να είναι έτσι καφενιακό αυτό που σου λέω, έτσι. Ναι. Θα πάει, λέει, μέχρι δεν ξέρω πού ευρωπαϊκά για να φύγει η υπόθεση, λέει, από εδώ και να πάει. Στην βουλγάρικη αστυνομία, δεν ξέρω, στην ευρωπαϊκή αστυνομία, πώς να το πω. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς, οπότε όπως βλέπεις, όλα ναι. έχουν ένα μέχρι ένα όριο, αυτό που σου είπα. Ναι. Όλα έχουν ένα όριο. Άμα ήταν να μην είχαν όριο, θα γινόταν αυτό που σου λέω. Ο κάθε πλούσιος και δυνατός θα έβγαινε έξω και άμα τον κοιτούσα εγώ άσχετα, μου δίνει μια πιστολιά στο τέτοιο και έπεφτα κάτω. Και αφού δεν θα τον πιάσουν. Αφού δεν θα τον πιάσουν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Τι. Είναι ο γιος του Μαρινάκη, είναι ο γιος του Ιβά Σαβίδη. Να πάρει ένα πιστόλι και να έρθει να με καθαρίσει τώρα εδώ. Που είπες, να πάει η οικογένεια, όπως είπες, να φύγει από την ελληνική δικαιοσύνη. Να κάτι πάει... τέτοιο μαθαίνω. Κάτι τέτοιο. Α, μπράβο, μόνο έτσι θα βρεθεί μια άκρη. Αλλιώς δεν πρόκειται να βρεθεί άκρη. Θα δούμε. Θα δούμε, ρε φίλε. Θα δούμε. Και για το μάτς, για το μάτς με την ΑΕΚ, μ' ακούς, έχεις φωνούλα. Πρέπει ο Καρυπίδης σε αυτό το μάτς, ας πούμε, να επιστρατεύσει το παλαιστικό τμήμα της ομάδας, το πυγμαχικό. Ναι, για να υπάρχει μια υποδοχή αντάξει με αυτή που είχαμε και εμείς μια φιλοξενία που είχαμε σωστό, και εμείς σωστό, το ΑΚΑ, σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ο εβραϊκός νόμος δεν λέει. Εγώ είμαι έτσι. Εγώ είμαι πάντα αυτής της τέτοιας. Στον καλό θα προσπαθείς να του κάνεις δύο καλά. Στον αυτόν που σε έκανε κακό θα προσπαθείς όχι να του κάνεις κακό, να του ταΐσα. Μα και στο χριστιανισμό δεν υπάρχει κάτι που λέει μάχαιρα ανέδωσες, μάχαιρα θα λάβεις. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει. Ωραία, η αποστολή του Άρη, να πούμε εκεί πέρα, τράβηξε τα πάνδυνα, ας πούμε. Κανονικά θα πρέπει στο ημίχρονο να σηκωθεί και να φύγει. Δεν θα μπορούσαν να μας τιμωρήσουν. Μια χαρά θα μας τιμωρούσαν, γιατί ο ξένος θα έλεγε ότι θα περιμένουν να βγει η ομάδα και δεν θα. Εδώ το ίδιο έγινε και στο Άρη Ηρακλής, στο Ηρακλής Άρη στο Καπτατζόγλιο. Ο ξένος δεν ξέρω να πούμε τι ρόλο έπαιξε. Αλλά ο ξένος στο ημίχρονο και μετά το πέσιμο έγινε Έλληνας. Μεταμορφώθηκε. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο φίλο για να κάνουμε το διπλό διάλειμμα. Έτσι δεν κάναμε στις 10 η ώρα. Καλησπέρα. Καλή σπέρα, αγαπητοί μου φίλοι.
Στον πρώτο τελευταίο, συγγνώμη, έχουμε έναν ακόμη φίλο. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Γεια σας Στέλη, γεια σας Ζάχο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Αδιούχος πάλι ο Τάσος. Είναι, δεν είναι αδιούχος, είναι ένα θέμα έτσι, το, δεν ξέρω πώς προσωπικό. Να το πω. Προσωπικό. Προσωπικό, είναι ένα θέμα υγείας, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Όχι, ναι. Στο ευρύ οικογενειακό του κύκλο, έτσι. Και αυτό που είπα, ίσως να κάνω και βλακεία. Τέλος πάντων. Έτσι, να πάνε όλα καλά. Όλοι οι άνθρωποι να είναι πάντα καλά. Έτσι, κύριε Βασίλη, σωστά τα λέτε. Χαιρετισμούς στο συνταγματάρχη εκεί ψηλά πάνω στην Καστοριά. Άργος. Ναι, ναι. Αλλά είδες αρχηγού παρόντος, πας αυτή αρχή παυσάτω. Μόλις πήγε να ξεφύγει, κράτσα... τον επανέφερε ερήτημο σύζυγό στο... Κύριε Βασίλη, κράτσα, αυτό γίνεται και ο Γιώργος το κάνει. Όταν υπάρχει έτσι κάτι, καμιά ατάκα, κάτι, κράτησα την ώρα, θα το κόψει ο Χρήστας. Σποτάκι το. Πασχάλη, έκανες το λάθος, Πασχάλη. Και εγώ τη χάνω ρωτικός μετανάστες, οπότε mm-hmm. και εγώ στο σπίτι την τελευταία κουβέντα έχω. Μάλιστα αγάπη μου, λέω. Mm-hmm. Κατάλαβες, έτσι και ο Πασχάλης έσχεσαι στη γάτα. Μάλιστα αγάπη μου, μόλις τον είπε στα μάτα. Καλά δεν ήταν, του έλεγε σταμάτα, κάτι άλλο του είπε. Κάτι λίγο πιο χοντρό, δεν ξέρω αν το είπε. Ο Μπέλος που ανέφερε ο Γιώργος δεν είναι Έλληνας. Ο Μπέλος. Ναι, όχι, έκανε λογοπαίγνιο με τον ηθοποιό, με τον ηθοποιό τον δικό μας. Δεν είναι Έλληνας. Έλληνας ήταν ο Βούλγαρης, οι Βουλγάροι. Τα περίφημα καταστήματα που υπήρχε ο Αντώνης Βούλγαρης από τα Γρυβανά. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, βέβαια. Έχεις διαβάσει το βιβλίο Ελένη του Νίκολας Γκέιτς. Κύριε Βασίλη, σας είπα, νομίζω εσάς ήταν τα τέσσερα βιβλία που έχω διαβάσει. Τα οποία βέβαια δεν θυμάμαι ούτε κόμμα από τα τέσσερα. Μάλλον 3,5 δεν τελείωσα. Του Μένιου Κουμανταρέα. Είχε γυριστεί και ταινία και είχε δημιουργηθεί και πολιτικό πρόβλημα. Η Ελένη ήταν μια γυναίκα η οποία. Η Ελένη, το ξέρω σαν ταινία, δεν την έχω δει όμως. Θέλω να τη δω. Βέβαια είναι και 30 χρονών αυτή ταινία, έτσι. Ο Νίκολας Γκέιτς ήταν ο γιος τους. Είναι ο γιος της, δύο άνθρωπος. Mm-hmm. Ωραία. Αυτός έγραψε στο βιβλίο η μάνα του πώς έκρυψε τα παιδιά και αυτά. Mm-hmm. Και έπειτα τα παρέλαβε ένας ιερέας και τα έφερε εδώ λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βέρεια, στη Μονή Δοβρά. Εκεί μεγάλωσε και σπούδασε ο Βούλγαρης και έφυγε στην Αμερική και έγινε αυτός που έγινε. Εγώ πήρα τηλέφωνο περισσότερο σήμερα γιατί είσαι Μακεδόνας. Εδώ και δύο χρόνια έχω ένα μαχαίρι στην πλάτη. Ναι, είναι η επέτειος εισαγωγικά της Συμφωνίας των Πρεσπών, έτσι. Η μαύρη επέτειος, διότι γι' αυτό είπα και από πατέρα και από μητέρα κατάγομαι από Μακεδονομάχος και η αναξιότητά μου φαίνεται δεν έκανε τόσο όσα έπρεπε για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και θέλω όπου γης οι Μακεδόνες μας ακούνε και μέσω του κυβερνού χώρου να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Αυτά τα οποία εμείς κατακτήσαμε με αίμα. Όπου και να σκοντάψει στη Μακεδονία έχει Άγια Κόκαλα από κάτω. Να μην το συνεχίσουμε. Ωραία κύριε Βασίλη. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Και κουράγιο Πασχάλη. Και για εμείς ξέρεις οι όλοι ανεξοπαθούν τη συζύγη. Το θύρο το ρίγα για να το ευθυμίσουμε λίγο. Δεν λέει μια ώρα καλύτερη ζωή. Έτσι. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εμείς το λέμε καλύτερα ενός τετάρτου ελεύθερη ζωή. Ωραία. Γιατί ύστερα η κυρά μας τραβάει πίσω, ξέρεις. Κατάλαβα. Πέφτει παντόφλα, κύριε Βασίλη. Πέφτει παντόφλα. Σε όλα τα μπακούρια εκεί του Λίμπερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ζάχω να δώσουμε μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Ακούμε, φυσικά. Απορρίφθηκε από το διαιτητικό δικαστήριο η προσφυγή τη ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά τη Super League, μέσω τη οποία συζητούσε τον υποβασμό τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ λόγω τη προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια και κατά τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το αίτημα του Ολυμπιακού είχε υποβληθεί αρχικά σε διοργανώτριο, όπου και απορρίφθηκε μετά από ψηφοφορία. Ο Ολυμπιακός επέμεινε προσφεύγοντας στο διαιτητικό, το οποίο απέρριψε το αίτημά του και δικαιώνοντας εκ νέου την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Και τελεσίδικο πλέον, δεν υπάρχει άλλος βαθμός, έτσι. Ωραία. Πάμε στον τελευταίο φίλο για να κάνουμε το διάλειμμα και αμέσως μετά να μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου, αν θες. Ο Άκης είμαι, Άρης είμαι. Δεύτερος Άκης και δεύτερος Άρης. Και Στέλιος, έτσι. Έχω ξαναπάρει και εγώ. Καλησπέρα και στο Στέλιο και στον Ζάχο. Καλησπέρα, Άκης. Ακούμε. Λοιπόν, φίλε Ζάχο, θα ξεκινήσω με σένα. Ακούω. Και με το φίλο με το τηλεφώνημα από το Άργος.
Ναι. Ηχητικό πρέπει να γίνει σύζυγος. Ναι, θα γίνει. Αλλά φίλε, πρέπει να γίνεις και εσύ. Γιατί, τι είπα εγώ. Γιατί, θα σου πω, για... σου κάνει το κονέ με την ανιψιά. Ναι. Σου λέει έχει περιουσία και εσύ, ρε φίλε, ρωτάς αν έχει φλοκάτες. Θα σου πω. Φίλε. Τελείωσες. Φίλε. Θα ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί. Σου λέω, θα σου πω. Έχει κρύο στο Άργος. Θα σου πω. Βέβαια έχει κρύο. Πρώτον. Δεύτερον, σου είπα, έχω εκεί είναι η πρώτη μου ξαδέλφη. Είπα και το όνομά της. Είναι ένα γιάκα. Και δηλαδή, μικρή πηγαίναμε εκεί. Σου μιλάω για πολύ μικρή. Ο θείος μου, δηλαδή ο πατέρας της, είχε κατάστημα με φλοκάτες. Και θυμάμαι, ήμασταν στην αποθήκη, ξέρεις, μια αποθήκη τεράστια με φλοκάτες. Και πέφταμε έτσι πάνω στις φλοκάτες, ρε παιδί μου. Σαν να πέφτεις σε στρώμα, αυτά πώς πέφτουν από το επικοντό και πέφτεις και δεν παθαίνεις τίποτα από τα 10 μέτρα. Έτσι, τέτοιο πράγμα και το θυμάμαι. Τώρα, βέβαια, δεν υπάρχουν άλλο οι φλοκάτες, έτσι. Δεν υπάρχουν φλοκάτες. Πλάκα σου κάνω. Όχι, καλά έκανες. Γιατί φλοκάτες. Να σου πω κάτι, αν έλεγες. Καστοριά, πρώτο σου λέγαν γούνα και μετά φλοκάτι. Γούνες και φλοκάτι. Βέβαια, φλοκάτες. Παρεπιπτόντως θα είμαι εκεί από εβδομάδα, η δουλειά μου είναι τέτοια. Εκεί θα τον ημιτελικό που βρω δηλαδή. Καστοριά, Καστοριά. Καστοριά, Φλόρινα, Γρεβενά. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα για τον ημιτελικό θέλω να πω και κλείνω για να πάτε και στο διάλειμμα. Εάν Ζάχο αποκλειστούμε στον ημιτελικό, θα είμαστε με διαφορά η πιο αφελής ομάδα του κόσμου, έτσι. Δηλαδή, όταν σου χτυπάνε τον γυμναστή, χτυπάνε τον πρόεδρο, χτυπάνε τον επόπτη και δεν μπαίνεις αυτό το μάτς στα χαρτιά και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχεις αποκλειστεί από ένα άδειο μπουκαλάκι και έχεις χάσει την Ευρώπη και δεν μπαίνεις αυτό το μάτς στα χαρτιά και αποκλειστείς και αγωνιστικά. Και δεν θα είσαι με διαφορά η πιο αφελής ομάδα. Δίκιο έχεις, ηθικά έχουμε δίκιο. Βέβαια υπάρχει ένα τέτοιο που δεν το, ούτε εγώ το ήξερα. Δεν διέκοψε βέβαια το μάτς ο διαιτητής, έτσι. Εφόσον δεν έχει διακοπεί το μάτς, δεν μπορείς να το. Ό,τι ένσταση και να κάνεις, είναι χωρίς τύχη. Αυτός ο διαιτητής που είδε τον επόπτη του, τον βοηθό του, να τον πιάνει ο άλλος τα μέζεα και να μην το σταματάει το παιχνίδι, επειδή λένε τον πήρε τηλέφωνο κάποιος. Όλοι καταλαβαίνουν ποιος τον πήρε τηλέφωνο, έτσι. Ναι, λοιπόν, και τον είπε να το συνεχίσει. Συγγνώμη, είναι το λιγότερο λίγος. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο αρχιδιαιτητής της Πορτογάλος, είναι από τις Πορτογαλίες, εγώ θα τον έβγαζα από τους πίνακες. Δεν ξέρω. Ναι, έτσι. Ναι, δηλαδή. Το είπε και ο Ζαγόρας στη μεσημεριανή την εκπομπή. Ναι. Καμιά διαφορά με Έλληνα. Όπως θα αντιδρούσε ένας Έλληνας. Και όπως είδες. Θα ζητούσε και συγγνώμη, δηλαδή, ότι που σας εκνευρίσαμε. Ο Έλληνας διαιτητής θα ζητούσε και συγγνώμη από αυτόν που τον έπιασε, από εκεί που τον έπιασε. Θα έλεγε συγγνώμη που σας εκνευρίσαμε με τη συμπεριφορά μας. Το ίδιο έκανε και ο Πορτογάλος. Δηλαδή, καμιά διαφορά. Μα και τα σφυρίγματά του ήταν στο δεύτερο τελείως διαφορετικά, έτσι. Και τα σφυρίγματά του. Δεν ήταν μόνο το ότι συνέχισε το παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έπρεπε να διακοπεί. Ήταν και τα σφυρίγματά του. Επηρεάστηκε από όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, διότι αν έβγαινε στο. Παρότι έπρεπε να το διακόψει και το συνέχισε, αν έβγαινε και ήταν όπως ήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, θα πούμε. Τουλάχιστον έπαιξε το ίδιο. Θα έπαιρνε ακόμα πιο θετικό αποτέλεσμα ο Εντάξει. Εγώ θα τα πω στην γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε η καμικάζη. Ναι. Δηλαδή επηρεάστηκε πάρα πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο άρεσαν για 3-0, για τα λέμε έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο. Αγωνιστικά 100%. Ναι. Αγωνιστικά για 3-0. Ήταν για 3-0. Ήταν όμως τυχερός. Ήταν τυχερός. Είναι στο έτσι και ακριβώς. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πορτογάλος μπήκε δηλαδή πολύ επηρεασμένος. Έκανε και την αποβολή του Ιτέγε, έκανε πολλά. Φάνηκε αυτό, φίλε μου. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Άκη, να σε ακούμε και τακτικότερα. Ωραίος ο Άκης. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Κάτσε να κάνω το σταυρό σου, να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, αμέσως μετά, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ανοίξουμε ξανά τις γραμμές. Θα σχολιάσουμε και εμείς οτιδήποτε έτσι εδώ με τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 με Στέλιο Παπαντονίου και Ζάχο Ντρούλινγκ. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στον αθλητικό Λιμπερό 107,4 βρισκόμαστε πάντα. Στέλιος Παπαντονίου και Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα, τα δύο μικρόφωνα του Λιμπερό 23-12-87 και 3-8. Έχουμε ήδη φίλους στην αναμονή. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος. Έλα. Ναι, Ζάχο μου. Προχθές τι έγινε, ρε φίλε. Ζάχο, άστο, κοιμήθηκα με έπιασε ύπνος, άστο, δεν είναι. Περίμενα, εντάξει, δεν πειράζει εσύ, δεν πειράζει. Περίμενα 5 λεπτά. Ναι. Εντάξει, άφησα το τηλέφωνο, λέω μπας και πάρει, ρε παιδί μου, είπα εδώ πέρα, αλλά εντάξει, μου είπαν ότι δεν πειράζει, εντάξει.
Ναι, ναι, ήμουν κομμάτια. Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη φορά, δεν πειράζει. Την άλλη φορά, φίλε, θέλω έτσι πολύ ειλικρινά σου μιλάω. Θα έρθει στο στούντιο, φίλε. Σοφού, απέναντι το πάρκινγκ είσαι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λέω το σοφού. Πού, ποιο όροφο? Στον τρίτο. Στον τρίτο, μια χαρά, κομπλέ, πολύ ωραία. Μην σε μας φέρει τίποτα βιτριόλι να μας πετάξει, να ξέρουμε. Όχι, ρε. Μην είμαστε που είμαστε κακό μουτσουνίξ. Χειρότερα δεν γινόμαστε, οπότε πάμε. Έχω τι νομισμικά μοντέλα με τι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε. Καταρχήν, Ζάχου, θυμάμαι που έλεγες κάτι για τους γονείς, όλα κομπλέ. Όχι, φίλε, εντάξει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Τον μπαμπά, αύριο θα πάω το πρωί κιόλας στο νοσοκομείο. Έχει μία μόλυνση, τώρα δεν είναι και ραδιοφωνικό να το πω που είναι η μόλυνση. Τελικά είχε μόλυνση. Ναι, και υπάρχει έτσι, ναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι κάτι... τι να πω, εντάξει, είναι μεγάλος. Γιατί και εγώ είχα θέμα με τον πατέρα μου και τελικά, άστος, συγχωρέθηκε, έφυγε άνθρωπος. Έχει 10 μέρες που έφυγε και σε νιώθω απόλυτα. 10 μέρες, 10 μέρες είπες. Ναι, ναι, Ζάχο μου, 10 μέρες. Συλληπιτήρια, φίλε, δεν το ξέραμε πραγματικά. Εντάξει, δεν το είπα κι εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι, ο πατέρας μου είναι 82 στα 83, είναι μεγάλος, αλλά αν το δεις είναι κοτσονάτος, είναι τέτοιο, αλλά όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα χειροτερεύουν και δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα, έτσι. Ναι, δυστυχώς. 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 Μακάρι και εμείς να πάμε τα χρόνια τους που δεν το βλέπω, αλλά λέμε. Ας το αφήσουμε κι αυτό. Πάμε. Δεν να μην το βάλει. Δεν μ' άρεσε, ρε φίλο, Άρης προχθές. Φυσικά. Τι να σου αρέσει. Δεν θέλω να παίξουν έτσι, γουστάρω. Θέλω να τους... Τώρα έχουμε και ξένους πολλούς, ρε φίλε. Να έχεις κανέναν Έλληνα να πας να τον πιάσεις, να τον πεις, ρε φιλαράκι. 50 χρόνια έχουμε να πάρουμε τίτλο. Βάλτε τα δυνατά σας να πούμε, σκυλιάστε, δώστε τα όλα μέσα. Αλλά πολλούς ξένους έχεις, τι να πάρεις για στον ξένο τώρα. Εγώ δεν ξέρω αν με ακούς διαχρονικά. Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Έλληνας ή ξένος, εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τι θα πει Έλληνας ή ξένος. Να είναι καλός ποδοσφαιριστής και επαγγελματίας. Ναι, εντάξει, φυσικά. Το ένα τραβάει το άλλο. Εντάξει. Ναι, απλά ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα ο ξένος που θα κάτσει ένα χρόνο εδώ πέρα. Όπα, Γιουβέντους παραλίγο, όχι ευτυχώς. Αχ, μην μας λες τέτοια, το έχουμε χει ημίχρονο. Μην μας λες τέτοια. Αυτό είναι. Καλά, το βλέπεις, το έχετε τηλεόραση εκεί. Δεν το βάλαμε, να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα έρθει ο Γιώργος Ζαγόρα, σίγουρα θα, γιατί έχει πολλά μάτσε, θα είναι στον αέρα, οπότε. Θα το συνεχίσει. Έλα. Τέλος πάντων, Ζάχο, μακάρι τα παιδιά την άλλη Τετάρτη να του ταρακουνήσει λίγο ένικ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έστω μισό μηδέν, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. Φίλε, να μέσα, να δεν έχει να του ταρακουνήσει, φυσικά θα του ταρακουνήσει. Θέλω να τρέξουν, αν το μέσος όρος που τρέχει ένας ποδοσφαιριστής στα 90 λεπτά είναι από 9 ως 11 χιλιόμετρα, θέλω όλοι, ακόμη και ο τερματοφύλακας, να τρέξει 12 χιλιόμετρα. Κατάλαβες? Αυτό θέλω. Καταλαβαίνω πως το λες, Ζάχο. Το θέμα είναι να παίξουν έξυπνα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να σκοτωθούν, αλλά να παίξουν έξυπνα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Παίζει ρόλο και τύχη, ρε φίλε. Όλα παίζουν ρόλο. Αυτό που είπε και ο Στέλιος προηγουμένως. Παίζει ρόλο και τύχη μέσα. Όλα παίζουν ρόλο. Ας ελπίσουμε και μία φορά να είμαστε τυχεροί και στον ημιτελικό και στον τελικό. Τι να πω, εντάξει. Δεν είμαστε και χειρότεροι. Δεν είμαστε και χειρότεροι. Στην έδρα μας παίζουμε. Τι να σου πω. Ζάχο, έχω βαρθεί να σε ρωτώ, αλλά ανανεώσεις τι έχουμε, τι γνωρίζουμε, γιατί δεν είναι παρακολουθώ. Κοίτα, χθες μας είπαν ότι έκλεισε ο Ματίγια και τώρα είναι πολύ κοντά και ο Μπρούνο Γκάμα. Αυτό είναι ευχάριστο. Όντως είναι. Αυτό είναι ευχάριστο. Όντως είναι. Μακάρι να κλείσει κανένας, δεν ξέρω τώρα με το Σάσα τι παίζει με αυτό. Ο Σάσα έχει συμβόλαιο, ρε φίλε, τι να κλείσει. Έχει συμβόλαιο. Συμβόλαιο έχει. Ακούγοντα για Ολυμπιακό και δεν ας δώσει 3 εκατομμύρια Ολυμπιακός για να τον πάρει. Ακριβώς. Πρόσεξε. Τώρα θα είναι γιατί ακούστηκε. Ας δώσει που λέει ο λόγος που δεν θα γίνει αυτό, αλλά λέμε 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ και να του το δίνω. Ας δώσει 3 εκατομμύρια οι Άπλες. 3 εκατομμύρια. Τόσο. 3 εκατομμύρια. Εγώ αυτά. Άκουσε. Όταν λέω. Άκουσε λίγο. Όταν λέμε ότι πρέπει να μαθαίνουν οι διοικήσεις μας από τα λάθη τους, πρέπει το ίδιο να κάνουμε και εμείς σαν κόσμος. Έτσι. Δεν μπορούμε να το ζητάμε από τη διοίκηση και εμείς να λέμε υπέγραψε τον Κόκε. Και εγώ το έλεγα, έτσι. Και εγώ το έλεγα. Δεν κάνω τον έξυπνο. Τότε το έλεγα κι εγώ. Υπέγραψε δε τον Κόκε με 800 χιλιάρικα. Το έλεγα κι εγώ. Δεν θέλω να φύγει ο Κόκε. Έλεγε ο Νέτο. Συνέχεια το ίδιο παράδειγμα λέω. Έλεγε ο Νέτο. Δεν υπέγραφε τότε για τέτοιο. Ο Νέτο. Πρόσεξε. Όχι ο Καφού. Ο Νέτο. Έλεγε δεν του άρεσε η πρόταση του Άρη και ξέρει τι έλεγε. Θα πάω στον ΠΑΟΚ. Στο καλό. Πάνε. Δίπλα είναι. Πάνε. Πάνε. Και πάνε πήγαινε. Πρέπει και αυτά λίγο κι εμείς να τα ξεπεράσουμε, έτσι. Και στα λέει ένας που είμαι από τους μεγάλους αντιπάωξες, εντάξει. Αλλά είπαμε, πρώτα είναι το συμφέρον της ομάδας. Ας μας δώσει 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ και πλέει το χρήμα άφθονο, ας μας δώσει 3 εκατομμύρια, το δώσω εγώ.
Δεν δίνουν όμως, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και κάτι τώρα πριν πω για την Νάπολη του Γιουβέντους. Μην μου πεις ότι πήγε γκολ. Άρθει ρε φίλε ο Νάτσο. Ναι. Όχι, δεν πήγε. Ναι, μας... Είσαι και λίγο κατσίκι, γι' αυτό. Λοιπόν, με το που θα έρθει ο Ματέο, φίλε. Ναι. Τώρα όνειρα κάνουμε εμείς. Ναι. Φίλε, τέτοιο. Κατευθείαν, πώς το λένε. Τι? Μανέλα, φίλε, είναι που λένε. Καλά, φίλε, έδειξε ότι έχει ταλέντο το παιδί τώρα. Ναι, ναι. Μαζί με Μπρούνο Γκάμα και κανένα δύο, έτσι, κανένα επιθετικό σοβαρό άμα έχει μπροστά, θα κάνουν παπάδες, πιστεύω. Θέλει σέντερ φόρ ομάδα, θέλει. Και αλλά είπαμε. Τώρα, τι έχει παίξει, το μάτς τώρα εδώ. Χιμίχρονο και αν κερδίσει η Νάπολη στο δεύτερο. Μ' αρέσει, έτσι, μακάρι να είσαι έτσι κι εγώ. Όχι, έτσι το βλέπω. Δεν σημαίνει ότι. Εγώ άκουσα στο στοίχημα, δεν παίζω πια, δεν την κουστάρω, δεν την παίζω. Αυτό βλέπω. Θεωρώ ότι θα πάρει το πρωτάθλημα η Νάπολη, η Γιουβέντους, και θεωρώ ότι θα τα δώσει όλα για το κύπελο, κάτι σαν τον Άρη δηλαδή. Ναι, και δοκάρι είχε νομίζω η Νάπολη, οπότε 1-0. Θα δούμε. Έγινε Χρυσταρά. Παιδιά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Τσαο. Να σε καλά, φίλε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου. Έλα, ΑΕΚ Νέα Σμύρνη, τι κάνει. Νάτος, ο Ηρακλής. Περιμένω ώρα. Λοιπόν, παίρνω τον φίλο μου. Άκουσα να δεις, έχω πολύ καλό φίλο αδελφικό. Είπαμε στον Γκίζη, είναι η παρέα ο ένας ΑΕΞΗΣ, οι δύο Παναθηναϊκοί και δύο Ολυμπιακοί. Πέντε δύο άτομα. Ολυμπιακοί στον Γκίζη. Ναι. Χάλασε και τον Γκίζη. Ο ένας είναι πιο πολύ, ο άλλος είναι λίγο πιο εκεί και τον έχουμε χάσει. Είναι 2-1-1. Δύο Παναθηναϊκοί, ναι. Ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός. Ωραία σύνθεση. Δύο Παναθηναϊκοί και ένας Ολυμπιακός. Και του λέω, το παίρνω προχθές γιατί είχε γενέθλια. Το λένε Μιχάλη. Θα τον βγάλω ρε. Την Τετάρτη βράδυ, αν προκριθούμε, θα τον βγάλω. Το λέω, Μιχάλη, πάρε τον Τιγρούλη τηλέφωνο και πες το να. 0-0. Λοιπόν, και όλα καλά και πετεφούρ και τρίγωνα πανοράματος θα σας δώσουμε και γελούσε. Εντάξει. Έτσι, μια χαρά. Και τι έγινε, ρε φίλε. Τώρα για το μάτς. Πάμε. Μιλήσαμε και τις προάλλες. Πάμε. Και σου είχα πει όπως είχα δει τα πράγματα, έδινα 60-40 στον Άρη. Τώρα. Και λόγω έδρας. Ναι. Μετά όταν είδα την άμυνά σας με τον Όφη. Ναι. Και με τον Ολυμπιακό έδωσα 60-40 στην ΑΕΚ. Ωραία. Τώρα που έφυγε ο Βράνιες. Ναι. Τι να σου πω. Είναι, κοίτα, σου πάει και την άλλη φορά. Η ΑΕΚ έχει δύο παίχτες που μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Αλλά πίσω. Ποιοι είναι αυτοί. Τραγωδία. Ο Βράνιες μπορεί να ήταν ανισόρροπος. Ναι. Αλλά έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά. Έχει. Είναι δυνατός, είναι γρήγορος, ξέρει λίγο μπάλα και λοιπά. Μπορεί να σου καθαρίσει μια φάση. Πατάει και περιοχή. Εντάξει, είναι. Οι άλλοι πίσω πηγαίνουν σαν μεθυσμένος πάνω σε πάγο. Έχει μεθυσμένο να προσπάθει να περπατάει πάνω σε πάγο. Οι δύο που μου είπε, όντως έχουμε τους ίδιους στο μυαλό μας, τον Λιβάγια και τον Βέρντε. Πώς λένε αυτούς δύο ή άλλον. Όχι ο Βέρντε τόσο πολύ, όσο ο Ολιβέιρα. Ολιβέιρα, ε. Ναι, ναι. Για μένα είναι πιο ποιοτική παίκτες ΣΑΕΚ. Τώρα Μάνταλη και τέτοια άσου. Καλά, ο Μάνταλος είναι για τοπικό, αλλά τέλος πάντων είναι αρχηγός ΣΑΕΚ. Τα πράγματα, πολύ διαφημισμένοι άνθρωποι από τα μίντια τώρα. Αυτά είναι. Εντάξει, είπαμε, έχει δίκιο. Και όσον σέλης, αφορά το πρώτο παιχνίδι Ζάχο, ναι. Είχαμε ξαναμιλήσει. Mm-hmm. Είναι αηδιαστικό αυτό που έγινε. Ε. Γιατί εγώ δεν μπορώ, είμαι ξεριστό, είμαστε μια ηλικία. Δεν μπορώ εγώ να χοροπηδάω πάνω στη φυσούνα τη 19 στη Φιλαδέλφια να βρίζω τον Κόκαλη και τι μεθόδου Κόκαλη. Και να έρχεται ο Άρης μια ομάδα νέα από, από τη δεύτερη εθνική προσπαθεί να ορθοποδήσει και αν μπαίνω και να τους κάνω τραμπουκισμούς τώρα με στα αποδυτήρια. Αυτά δεν είναι άκρη. Είναι τώρα, πραγματικά, αν και ξέρεις δεν ότι... Δεν το συζητάμε, αυτά είναι για τους χαμένους. Ηρακλή, όλοι τα υποστηρίζουν από εμάς. Ηρακλή, άκουσα με λίγο. Είναι, εντάξει, όπως λες και εσύ, είμαστε μια κοντά ηλικία, δεν μπορούμε ούτε να λέμε βλακές. Είναι αηδιαστικό. Δηλαδή, όχι, πρόσεξε, σε διακόπτω μισό δευτερόλεπτο. Ωραία, βέβαια. Είμαι υπέρ του τσαμπουκά και στα αποδυτήρια και με φουσκωτούς και τέτοια. Ναι. Αλλά πότε, όταν υπάρχει λόγος. Εντάξει, όταν ήρθε ο Μπάγεβιτς στη Φιλαδέλφια πρώτη φορά, ναι. Όταν έχεις πάει στο Καραϊσκάκι, σου έχουν κάνει τα μύρια όσα και έρχονται μετά σε κουνάμενοι και συνάμενοι να παίξουν στη Φιλαδέλφια, εκεί είμαι υπέρ. Όταν έρχεται μια ομάδα σαν τον Άρη, που έχει ανέβει, σου λέω πριν, τη δεύτερη εθνική, πάει να ορθοποδήσει, παίζει μια συμπαθητική μπάλα και πάντου πάρει το παιχνίδι, έτσι, αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι γάβρικο. Αυτό σε τιμάει που το λες. Απλά θέλω να σου πω. Δεν το θέλω να με τιμήσει, ρε παιδί μου. Απλά δεν θέλω να γίνομαι γελίος. Απλά αυτό και την άλλη φορά, για την άλλη φορά το είπες και το ίδιο σχόλιο έκανα. Το ίδιο σχόλιο σου έκανα. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό που δεν θα έχει κόσμο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν θα είναι, γιατί άμα δεν υπήρχε κορονοϊός, όπως καταλαβαίνεις, θα ήταν γεμάτο. Θα ήταν τίκα και έξω από το γήπεδο θα είχε και δεν ξέρω πραγματικά μετά από αυτά. Που έγιναν στο πρώτο μάτς, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση του κόσμου, έτσι, και τι μπορούσε, αν μπορούσε να ξεφύγει ναι. Κιόλα στο μάτς. Οπότε τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλό αυτό. Ως ένα σημείο να είναι και καλό για την ομάδα. Για την ΑΕΚ είναι σίγουρα καλό. Καλά, για την ΑΕΚ είναι σίγουρα καλό. Ναι, για μας είναι σίγουρα καλό αυτό. Έντω, αλλά συζητάμε. Το θέμα είναι τώρα, έτσι όπως είναι οι άμυνες των δύο ομάδων, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Πραγματικά. Ναι, εντάξει, ανοιχτό παιχνίδι είναι. Δεν το συζητάμε.
Δεν το συζητάμε. Και επειδή ο Άρης το είπα και την άλλη φορά, δεν ξέρω γιατί παίζει με τους αμυντικούς τόσο ψηλά και σε μεγάλη απόσταση. Σε όλα τα μάτς παίζει όμως έτσι. Γιατί αγαπητοί συμπολίτες νομίζουν ότι το κάνουμε μόνο με τον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Σε όλα τα μάτς παίζει όχι, το είδα και με τον Όφη, θυμάσαι που σου έστειλα και ένα μήνυμα. Ναι, βέβαια. Και λέω ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Και σου κάνω Όφη, άμα ήταν λίγο πιο σοβαρό ο Όφη, θα έχει φύγει με 4 τώρα. Άστο. Μα και αυτό φάνηκε ότι ήταν τα λάθη του Άρη και επειδή ήταν, επαναλαμβάνω, ο Βέλεθ αμυντικό χάφ και ο Σόουζα center back. Και όχι τόσο η ικανότητα του Όφη, φάνηκε από το επόμενο μάτς που Όφη δεν έκανε φάση. Μισή φάση έκανε με την ΑΕΚ, έτσι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και επειδή, παιδιά, για να κλείσω, περιμένουν και άλλοι. Είπατε κάτι για τις κάμερες. Ένας φίλος που είπε κάμερες παντού. Ο Νίκος. Ναι, 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 ναι. Και εγώ είμαι υπέρ το κάμερες παντού. Αλλά όταν λέμε παντού, πού? Ας πούμε, στα υπουργικά συμβούλια όταν συνεδριάζουν για δημόσιες συμβάσεις. Σωστό είσαι. Στην αστυνομία όταν επιχειρεί. Σταμάτη ιδίως. Σωστό είσαι. Εντάξει. Και στα δικαστήρια που βάσει συντάγματος οι δίκες είναι δημόσιες και σε πολλές σημαντικότατες δίκες έχουν απαγορευτεί κάμερες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που για λόγους προσωπικών δεδομένων, δηλαδή βιασμός ανηλίκου και τέτοια, με διάταξη του δικαστηρίου αποκλείεται η δημοσιότητα και είναι και λογικό. Το καταλαβαίνεις. Αλλά στη δίκη της 17 Νοέμβρη, ναι. Στη δίκη του Νούρου Αν, δεν έπρεπε να είναι δημόσια η δίκη να τη βλέπουμε όλοι. Όπως αν θυμάσαι, με τη δίκη του Παπανδρέου στο το ειδικό ίδιο, δικαστήριο. Το στόμα μου το πήρες, ότι η δίκη, το ειδικό δικαστήριο ήταν live. Ήταν το και έτσι δικαστήριο. Πρέπει να είναι, όπως και στην Αμερική, έτσι. Όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή είναι live τα δικαστήρια. Όταν λέμε διαφάνεια και διάβγεια, αυτό όχι, εννοούμε, έτσι. Είναι ο νόμος το επιτάσσει και το Σύνταγμα ότι οι δίκες είναι δημόσιες. Εσύ μπορείς να σηκωθείς αύριο και να πας στη Θεσσαλονίκη στο πρωτοδικείο και να παρακολουθείς μια οποιαδήποτε δίκη. Έτσι, σωστό είναι αυτό που λες. Να πας στο ακροατήριο. Οπότε κάμερες παντού, παντού. Έτσι, είσαι σωστότατος. Να είστε καλά, παιδιά. Είσαι σωστότατος και την άλλη Τετάρτη βράδυ θα είσαι και λυπημένος. Άστο τώρα. Άντε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε, γεια. Αφήστε να πάρουμε κι εμείς κάτι, ρε. 50 χρόνια έχουμε, 51, μισό, 52 έγινα. Φτάνει, ρε, μονοφαγάδες. Φτάνει. Κάτσε, πάει αυτός. Οι δύο τελευταίοι. Νάπολη Γιουβέντους 0-0 στο ημίχρονο. Μπράβο. Λήξη ημίχρονο. Μπράβο, το πιάσαμε αυτό. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Νάτος. Έλα, Glory. Glory. Ρε Ζάχο, ναι. Άμα είχε, λέει, με εισιτήρια το μάτς Άρης ΑΕΚ, θα είχε κόσμο απ' έξω, να σας δίναμε και το Μαρακανά. Όχι, άντε, βρε, που πληθύνατε, βρε. Άσε τώρα. Καλά, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχουμε τη μεγαλύτερη μετακίνηση μέσα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξέρεις κιόλας. Γιατί... Μετακίνηση. Γιατί πήρατε τόσα εισιτήρια. Και στο έχω πει κι άλλη φορά ότι είναι το ταβάνι σου εκεί. 30 δεν θα πήγαινες. 30. 30 δεν θα πήγαινα. 25 πήγα όμως. 25.900 πήγα όμως. Πήγες, ναι. 30 όχι, να σε δω, όχι, θα θέλω να είμαι σωστός. Θα γυρίζεις, θα γίνεις και 5.000 στήρια. 23.460.500 προς κλείς. Πολύ ωραία. 24.960. Πολύ, ναι. Πολύ ωραία. Ο ΠΑΟΚ αν έπαιρνε 50.000 θα δίνει και άλλα 50. Δεν φάνηκε όμως, γιατί τις δύο φορές που πήρες 21 είχες και κάποια έτσι επιστροφορίες. Δεν είχα τίποτα. Καλά, εντάξει, εντάξει. Ναι, τα μάτια μας βλέπουν, εντάξει. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Συνέχεια το λέω όταν ακούω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατεβάσει 50.000. Εσύ λες ότι ο Άρης, και τώρα το είπες, δεν μπορεί να κατεβάσει 30. Αυτή είναι η διαφορά μας, κατάλαβες. Ναι, δεν αυτή... μπορεί να κατεβάσει 30. Πρόσεξε. Το πιστεύω εκεί με το Παναθηναϊκό. Άμα σε ρωτούσα πριν το μάτς, θα μου έλεγες ούτε τις 23.000 μπορεί να κατεβάσει ο Άρης. Έτσι. Ούτε τις 23. Άμα σου έλεγα ότι. Δηλαδή, αν σε ήξερα τότε και έκανα. Όχι, ένα άλλο. Αν έκανα εκπομπή εδώ στο Λίμπερο ένα μήνα πριν τον τελικό. Και 23.460 πήρε ο Άρης και 1.500 προσκλής. Δεν μου λέγες αποκλείται, ναι. Να τα καλύψει ο Άρης. Αυτό είναι όσο έχεις ένα χαριλάο χωρητικότητα. Αυτό μπορείς να κατεβάσεις. Λιγότερο είναι το χαριλάο. 22.000 χωρά το χαριλάο. Την παλιά χωρητικότητα πόσο είναι. Παλιά ήταν 20 προκαρεκλάκια, ήταν νομίζω 27.400. Κάπου εκεί. Ύστερα το άλλο λες, αφήστε να πάρει και κανένας άλλος. Δεν πειράζει, κάνει υπομονή άλλα 50 χρόνια. Δεν θα είναι το μακριά. Δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ. Θα το δούμε, φίλε μου. Θα το δούμε. Άρης Ολυμπιακός, να είσαι με. Άρης Ολυμπιακός, με ποιον είσαι τελικό, ρε. Με κανένα. Άστα, λέγε. Όχι, εγώ σου το είπα και στον παράζει θέλω να χάσει. Α, μπράβο. Το 80. Είσαι τέτοιο. Δείχνει ποιο είναι ο εχθρό σου, έτσι. Σωστά. Τα λέω τίμια, βέβαια. Λοιπόν, γιατί όχι. Σωστό. Γιατί όχι. Όπω είπε. Μα εγώ δεν είπα, σωστό το λες. Απλά έδειξε ποιο είναι ο εχθρό σου, Άρης Ολυμπιακός. Εσύ πάω ΚΑΕΚ τρεις συνεχόμενους τελικούς. Με την ΑΕΚ, το είπε. Μα εγώ το λέω ότι είναι εχθρός μου, σε εισαγωγικά εχθρός μου ο ΠΑΟΚ. Εσύ λες ότι είναι Ολυμπιακός. Ναι. Στο Άρης Ολυμπιακός με τον Άρη πρέπει να σου, όχι με τον Ολυμπιακό. Εφόσον εχθρός είναι Ολυμπιακός με τον Άρη πρέπει. Με τον Άρη. Ο άλλος είναι η εκτρέγια είναι ο άλλος. Από δίπλα μου είναι η εκτρέγια. Διότι πήγε με το σεισμό. Ξέρεις με αυτό λέει ο Τάσος. Με κανέναν και με το σεισμό. Λοιπόν, έλα. Να σου πω και ένα άλλο, Ζάχο. Όταν έπαιξε Καστοριά Ηρακλής,
Έπρεπε το 80 στο κύπελλο, δεν έπρεπε με κανένα να είμαστε. Αλλά εμείς οι Παοξίδες κάναμε την καζουρίτσα την ανάλογη στην Ηρακλή. Ρε εσείς από την Καστοριά χάσατε, τα αυτά πεζόντουσαν, τα ξέρεις. Το 5-2 βέβαια, που το θυμάμαι κιόλας. Το 5-2 λες. Λοιπόν. Με το γκολ αράου του Σιμοφερίδη, έτσι, που είχε βάλει και σαν τελικό τέτοιο. Λοιπόν, άκου τώρα τι μπορεί να πάθει ο Ρονάλντο τώρα με την Νάπολη. Πρόσεχε, να πάει στα πέναλτι, ναι. Να χάσει πέναλτι και να το σώσει ο Μπουφόν, όπως ο Βαντερσάρ το 8 ναι. Στην με την σωστό αυτό, ολόιδιο. Είναι καλό σενάριο αυτό που λες. Ολόιδιο σενάριο, πρόσεξε το τώρα να δεις. Σε αυτά είσαι καλός, στα ξένα είσαι καλός, στα ελληνικά δεν είσαι καλός, οπότε θα σε κλείσω. Τι λες ρε φίλε, κάτσε δεν μου λες, να σε ρωτήσω το Champions League, ακούω κάτι Final 8. Ναι, αυτό ήταν ένα θεματάκι που λόγω των τηλεφώνων δεν το είπαμε. Πες το λίγο γρήγορα. Άλλο θέμα για του χρόνου είναι αυτό. Τέλος πάντων. Final 8 γίνεται. Πηγαίνουν λέει για Final 8 και στο πρωταθλητριών και στο UEFA. Ναι, εκεί. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε. Ναι. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Α, νόμιζα γι' αυτό ρωτήσω. Τα προημιτελικά του Champions League δεν γίνανε ήδη οι πρώτοι αγώνες. Τα προημιτελικά. Ναι. Δεν πήγε η Μπάγκερ και έρθει με στη Τζέλση 3-0. Σωστό. Μήπως γίνουν γιατί Final Four. Ακυρώνουν τα παιχνίδια τα αυτά. Όχι. Θα γίνουν επαναληπτικοί όπως θα γίνει το Ολυμπιακό επαναληπτικός. Μπορεί να γίνει Final. Αυτά θα γίνουν. Final Four να γίνει τότε. Μπορεί να γίνει Final Four, ρε φίλε. Τι να σου πω. Α, Final Four εντάξει. Ρε, Final Four. Θα πάει, θα πάει και ο Πάουκ με τον Μπρέλεβιτς και με τον Λέβιξον και θα χάσετε από τον Γιακοπίνη. Άρα η United θα συζητήσει στην Γερμανία. Τι να πάρει ρε η United, άντε κλείσε ρε. Τι να πάρει εσύ με τον Ράσφορντ, με τον Ξανθόλη, με τον Μαύρο Λιμιόβρε. Πού πας βρε καημένε. Αυτό που πήραμε από τη Watford πώς λέγεται ρε, το ξεχνάω. Το Watford ποιον? Από τη Watford πήραμε ένα περίπου σαν το Λουκάκου το στυλ, πώς το λένε μωρέ. Τι Σέντερφορ, δεν το ξεπροσφέρω. Ναι, ναι, τώρα το Δεκέμβριο το πήρα από τη Watford. Ούτε ξέρω, όταν δεν υπάρχουν στόχοι στη Manchester δεν παρακολουθώ καν, τι να δω. Τι να δω από αυτή τη Manchester, με τον Άρη άμα παίξει δεν το κερδίζει τώρα. Ποιον Άρη ρε, έχει ρε Βέλεθ United, έχει Φετφατζίδη, είσαι καλά, έχει Μπρούνο Γκάμα, το Ράσφορντ έχει, το Μαύρο Λιμιό. Το μαύρο Λιμιό έχει και το μαύρο Φορτούνι, τον Μπογκμπά. Έκλεισα, γεια σου. Μαρσιάλ, το ξέχασες. Ποιον? Το Μαρσιάλ. Ναι, και αυτός είναι 30 χρόνια ταλέντο. Μπράβο, μεγάλος παίκτης. Ναι, 30 χρόνια. Πήρες 4 πρωταθλήματα με το Μαρσιάλ και 3 πρωταθλητριών. Σε έκλεισα. Τέταρτο σταυγό. Είσαι καρτού. Σταυγό τέταρτο. Ναι. Εσύ είσαι καρτού. Τέταρτο σταυγό και θα πάρω και κύπελο και γύρω παλίγα. Καλά. Είσαι καρτούν. Τι να σου πω. Με το Ράσφορντ και με τον Λίνγκαρντ. Και με τον, πώς λέγεται, το center back τον άλλον, τον άντε να μην πω. Έλα φίλε, καλησπέρα. Τελευταίος. Ζάκο. Έλα ρε Άκη. Έλα Άκη, ναι. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Ναι, sorry. Πες τα ρε για φίλε. Για τον προηγούμενο θέλω να πω ότι το καλτσό να άρχισε να σκίζεται, να κατεβεί λίγο αυτά. Εντάξει, πάω ξέρεις, εντάξει, να κάνω. Πάω ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να πω με τον κύριο Βασίλη κάποια στιγμή ότι και εγώ, επειδή ο παππούς μου ήταν Μακεδονομάχος και έχω και το πτυχίο του. Είμαι και γραμμένος στον Παύλο Μελά, θα ήταν καλό να βρεθούμε κάποια στιγμή να τα πούμε. Τον κύριο Βασίλη, έτσι ναι. Και εγώ έτσι να σου πω την αλήθεια. Είμαι απόγονος Μακεδονομάχων. Όχι, θέλω έτσι να τον και από κοντά να τον γνωρίσω, αλλά τώρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι που λέμε. Είμαι και εγώ, ρε παιδί μου, είπε ότι είναι απόγονος Μακεδονομάχων και επειδή είμαι και εγώ, γι' αυτό το λέω. Ή δεν κάνει και εδώ. Θέλω να πω επίσης για, ναι. Για τον Γιώργο που είπε για τον Πέζο. Ναι. Ο Πέζος είναι υιοθετημένος από Έλληνες γονείς. Το βρήκαν πεταμένο στο κατόφλι. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρω. Υιοθετημένος είναι ο Μπέζος. Δεν έχει να πάρει τον Άρη. Και για να χωρίσει, ναι. Έδωσε 45 δισεκατομμύρια δολάρια στη γυναίκα του την πρώην. Όχι δις ρε. Εκατομμύρια θα είναι. Τι δεις. 45 δισεκατομμύρια. Της έδωσε το 5 ή το 8% από τις μετοχές της Amazon. 45 δισεκατομμύρια. Εντάξει, δεν επιμένω. Όχι εκατομμύρια. Το 8% με 45 δις τι είναι δηλαδή, επί 12, 550 δις. Ένα 3 και τόσο έχει. Τι λέει, ένα 3 και τόσο είναι η περιουσία. Τι λέει, ρε φίλε, πάμε να την παντρευτούμε τότε αυτήνα. Τι να πάμε στο Άργος. Πάμε να παντρευτούμε αυτήνα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Η οποία δήλωσε από αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω κάποιο ποσό αρκετά μεγάλο, θα ναι. Το δώσει σε ιδρύματα. Μπράβο της. Μπράβο της. Και έχω να πω και για τον κύριο Βασίλη, για τον Μπούλγαρη που είπε. Ναι. Αργυροχρυσοχός ήτανε στην παραμυθιά. Από εκεί έφυγε, του κάψαν δύο φορές στο μαγαζί, έφυγε και πήγε στην Νάπολη και από εκεί πήγε στη Ρώμη. Έλληνας είναι, ο Μπούλγαρη. Έγινε ρε Άκη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Να'σαι καλά, γεια σας. Να'σαι καλά, γεια. Να'σαι καλά. Αυτό που λέει όντως, όταν λέμε ότι έχει μια μαγεία το ραδιόφωνο,
δεν ξέρεις κάποιον τον ακούς τη φωνή, επειδή μου τον μπλάθεις έτσι με τον πώς θα είναι με το μυαλό σου, αυτό είναι αμφίδρομο βέβαια και για τους ακροάτες. Ναι. Τον κύριο Βασίλη θα ήθελα να τον γνωρίσω πραγματικά, όπως είχε καιρό να βγει τον, το έχω πει πολλές φορές και τον, τον Παοξύρε. Αχ. Λογιστής που είναι, όχι ρε παιδί μου, με το, όχι περίεργο, σπάνιο όνομα, τώρα κόλλησα. Τέλος πάντων, αυτό είναι αφήνω. Ναι. Και εδώ, παιδί μου, το Λίμπερο δεν κάνει και καμία. Θα το πω και στο κύριο διευθυντή. Δεν κάνει και καμία εκδήλωση έτσι, ένα drink, event. Ένα event. Πραγματικά, από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα τη πόλη. Ένα event. Θα κάνετε, θα πάρω το κύπελο τώρα. Τι, ποιο? Ένα event είπαμε, όχι. Όχι. τίποτα κηδεία. Event είπαμε. Πάρε, πάω κύπελο, τι, θα έρθω εγώ, είσαι καλά. Ή να χάσει ο Άρης. Το κύπελο. Απέξτε τελικό, ξαναχάσουμε πέμπτη φορά συνεχόμενη. Τι, μαύρες πλερέζες. Τι κάνει, ένα event. Θα του το πω τώρα. Καλά που μου το θύμισε. Event. Ναι, βέβαια, δεν θα πάρουμε παιδιά. Και 59 πήγε. Και 59 είναι. Εντάξει, να μην. Να ξεκινήσει και ο Γιώργος κανονικά και με τον, την ώρα την προκαθορισμένη που ξεκινάει. Λοιπόν, επίλογος, Στέλιο, ελπίζω. Όχι, ωραία πέρασε. Ωραία. Πάντα περνά ωραία, αλλά εντάξει. Ωραία. Ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Πάντως ένα σχόλιο θα κάνω και θα κλείσω mm-hmm. για το ότι για την διαφωνία για τον κόσμο που λέτε που, που είπε ο Κροατής ναι. ότι ο Άρης δεν θα κατέβαζε κτλ. Εγώ δεν παίρνω σε τέτοια διαδικασία. Ναι, τους τίτλους να παίρνει η ομάδα μου. Σωστό είσαι. Και ας μην κατεβάζω 20.000 κόσμο στο ΆΚΑ ή οπουδήποτε. Σωστό είσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Μα γι' αυτό λέω ότι θα το πάρει τώρα ο Άρης. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα έχει κόσμο στο γήπεδο και δεν θα μπορούμε να πάμε να το πανηγυρίσουμε. Πιο Άρης κύπελο δεν γίνεται. Μπορεί να μας... Είναι ξενέρωτο, ισχύει. Μπορεί... Το πέρσι. Γιατί πήγα καλά, στο θα, θα πάμε στο Λευκό Πύργο να το πάρουμε. Τα ξέρετε, ούτε κορονοϊός και τέτοιο. Απλώς το γήπεδο είναι ξενέρωτο γενικότερα. Η όλη φάση είναι ξενέρωτη. Απλά μπορεί να μας φέρουν το κύπελο εκεί στο Λευκό Πύργο και να πούνε ότι έχει, είναι ραδιενεργό και με 8, τόν, και 8 τόνους κορονοϊό πάνω. Μην το ακουμπάτε. Έχει πέσει και ραδιενέργεια πάνω. Μπορεί. Λοιπόν, τώρα τον πήρα το φίλο όμως. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα σου δώσω, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Ένα λεπτάκι όμως. Ο φιλάρετος είναι. Sorry λίγο. Ο φιλάρετος ήταν να είναι εξαιρετικός. Ναι, εξαιρετικός. Θέλω και το φιλάρετο θέλω να γνωρίσω. Να είναι καλά αυτό το καρτούν ο φίλος μου από τη δουλειά, την πρώην δουλειά, ο Χρυσόστομος. Έλα, μου τον θύμισε. Έλα, φίλε μου, έχεις ένα λεπτό, σ' ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πραγματάκια. Ένα είναι που για τον κόσμο που λέτε που έχει κατεβάσει ο Άρης πιο πολύ, εννοείται ότι θα κατεβάσει ο κόσμο πιο πολύ ο Άρης στον τελικό, γιατί είναι πιο πεινασμένος από έτσι. Το... Σωστό είναι αυτό που λες. Μα αυτό είναι. Σωστό είναι. Έτσι, πήρε και περισσότερα εισιτήρια. Και αυτό είναι αλήθεια. Πήρε περισσότερα. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ, αν έπαιρνε τα ανάλογα εισιτήρια, δεν θα κατέβαζε τόσο κόσμο. Κοίτα, λέω όμως ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν περίμεναν να κατεβάσει ο Άρης τόσο κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Αν είχαμε 50 χρόνια να πάρουμε τίτλο, θα κατέβαζε 100.000 κόσμο. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Α, κατώ δύσκολα το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Έχει, έχει περισσότερο κόσμο ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν έπαιρνε γήπεδο που θα μας άφηνε να βάλουμε 100.000, θα κατέβαιναν 100.000 κόσμο σίγουρα. 100, εντάξει. Ναι, υπερεκτιμητέλος τέλος πάντων, με τον τρόπο που το λέει. Ναι, δεν υπάρχουν τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Το δεύτερο. Και κάτι άλλο ρε παιδιά, κάτι διάβασα σήμερα, ότι έχει φάει φάπα ο Ολυμπιακός, κάτι τι. Τώρα, είναι, το είπε και... προηγουμένως εδώ Στέλιος. Το είπαμε, είναι ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός προσέφηκε στο διαιτητικό δικαστήριο κατά τη Super League που ζητούσε ουσιαστικά τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά ναι. το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε την συγκεκριμένη πρόταση και ουσιαστικά δικαίωσε τον ΠΑΟΚ. Σε δεύτερη... Γιατί ξανά δύο φορές τον απέρριψε νομίζω. Και το διαιτητικό. Το διαιτητικό είναι της ΕΠΟ. Ναι, αυτό μόνο. Είναι το ίδιο. Και ξαναπροσέφηκε κάπου τώρα ο Ολυμπιακός. Μισό λεπτάκι. Στην ιδεολογία ήταν αυτό. Ήταν στις ιδεολογίες. Εντάξει, δεν κατάλαβα τώρα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Ήθελα να πω κι άλλα, αφού βιάζεσαι, εντάξει. Και αύριο, και είναι και πέντε, έτσι. Δηλαδή θα μας δει ο κύριος. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Θα φάμε ξύλο από τον κύριο Ζαγόρα. Λογικό είναι και πέντε, μέχρι να κάνουμε και την αποφώνηση. Εγώ να πω ότι ευχαριστούμε τη Μάζδα Αμανατίδης για άλλη μια φορά. Ήταν βασικός υποστηρικτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα.
Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύησης με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mazda του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα και βρίσκεται στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Στέλιο. Εγώ ευχαριστώ να πω και. Τι ευχαριστείς. Εμείς πρέπει να σου πούμε ευχαριστώ, ευχαριστείς και από πάνω. Να ναι. Σε ευχαριστήσω λοιπόν. Καλό βράδυ. Σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά, πάντα το λέω αυτό, διότι υγεία να έχουμε, θα ξαναέρθεις εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς η καλύτερη πρώτη αλλαγή εδώ της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω και όπως να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο ξανά, πρώτα ο Θεός, σε 9 η ώρα, η επόμενη εκπομπή εδώ με τον, πιστεύω, με τον Τάσο, να δούμε πώς θα είναι και τα νέα. Στις 9 για την επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Έρχεται Φουριόζος Γιώργος Ζαγόρας με την Ζούγκλα. Θα κάνω και παρέμβαση μάλλον, γιατί άκουσα κάποια πραγματάκια για το μεσημέρι και έπαθα έτσι μια μικρή έκρηξη μπουγάτσα. Αν ξανακούσω το βράδυ θα κάνω εμφάνιση. Λοιπόν, ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε και ο Στέλιος και εγώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ.